Επιστροφή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ που σε περίπου 3 με 4 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Άρη απέναντι στον Πανσεραϊκό. Η ομάδα του Άρη, στην οποία σήμερα ντεμπουτάρει στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά χωρίς κόσμο, κάτι που θα ήθελε πολύ, όπως δήλωσε στα μέσα της εβδομάδος ο Σάκης Τσιόλης. Ο νέος προπονητής του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί στην εκτός έδρας αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής, στην μεγάλη νίκη του Άρη και σε θέμα βαθμολογικό, καθώς πήρε τους 3 βαθμούς, αλλά και σε έκταση, καθώς νίκησε με 4-3 μέσα στην Κέρκυρα. Ντεμπούντο λοιπόν για τον Σάκη Τσιόλη στο Κλεάνθης Βικελίδης απέναντι στον Πανσεραϊκό, μια ομάδα η οποία κατεβαίνει και αυτή με τον Παύλο Δημητρίου στον πάγκο, υπηρεσιακός προπονητής, και αυτός δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στον πάγκο. Νομίζω όμως ότι θα τελειώσει και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Πανσεραϊκού, καθώς είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα των Σερών να παραμείνει στην Super League μετά τα αποτελέσματα που έχει φέρει σε αυτές τις πρώτες 26 αγωνιστικές. Ξεκίνησε με ελπίδες ότι θα παραμείνει στην Super League, δεν τα κατάφερε όμως με αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Με τον Άρη να έχει κατέβει με τερματοφύλακα τον Χουάνμα, Ρονάλντο, Γιάρο, Λαζαρίδη στο κέντρο της άμυνας. Ο Μίσελ αριστερά, δεξιά ο Νέτο. Ο Τόχα με τον Φατή στην ιδίω αμυντική χαφ. Καζναφέρης αριστερά, Καστίγιο δεξιά. Ο Κόκε πίσω από τον Μπομπαντίγια στην κορυφή της επίθεσης. Βελίδης Παπαζαχαρίας, ο Ριόλ Μενδρινός, Περέιρα Πορτίγια και ο Ιάπωνας, ο οποίος έχει και ένα ιδιαίτερο πανό το οποίο θα σχολιάσουμε μετά σακάτα, είναι στον πάγκο του Σάκη Τσιόλη και στη διάθεσή του. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Πανσεραϊκού έχει κατεβάσει τον Φερνάντες τερματοφύλακα ο Δημητρίου. Δεξιά είναι ο Τριανταφύλου στην άμυνα. Αριστερά ο Διόγκο. Στο κέντρο της άμυνας Παπάζογλου με τον Βοσκόπουλο. Τα δύο αμυντικά χάφο Κάστρο με τον Κις. Δεξιά παίζει ο Γεωργιάδης. Αριστερά ο Πάρκερ. Ο Σουμπίνιο πίσω από τον Μωρίς Νταλέ στην επίθεση της ομάδος. Μια επίθεση η οποία δεν τα πάει και πολύ καλά. Μάλιστα μπορούμε να σημειώσουμε εδώ ότι μαζί με τον Άρη έχουν τις δύο χειρότερες σε αποδοτικότητα, αν θέλετε, επιθέσεις της κατηγορίας. Από 20 γκολ έχουν πετύχει Άρης και Πανσεραϊκός στο φετινό πρωτάθλημα. Παράλληλα όμως ο Πανσεραϊκός έχει και την χειρότερη αμυντική τακτική, δηλαδή έχει δεχτεί 41 γκολ. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο με διαιτητή της αναμέτρησης σήμερα τον Βοσκάκη από το Ρέθυμνο, ενώ βοηθή του είναι ο Γιοργαράκος από την Αθήνα και ο Φραγκιαδάκης από τα Δωδεκάνησα. Τέταρτος ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης. Απουσίες και για τις δύο ομάδες και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να πάμε στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης Στεφάνου, να μας μιλήσει για τα τελευταία νέα και βέβαια τις απουσίες των δύο ομάδων στο σημερινό παιχνίδι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη και από μένα, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Πράγματι, αρκετές οι απουσίες και για τις δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι. Σιφάκης, Πρίτας, Τσέζαρε και είναι τραυματίες για τον Άρη. Ο Βαγγέλη τιμωρημένος, δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς ο Σάκης Τσιόλης, ο οποίος αντιμετώπισε χθες και ένα ξαφνικό πρόβλημα με τον Νέρη Καστίγιο, ο οποίος δεν προπονήθηκε, του χορηγήθηκε αντιβίωση. Τον είδε σήμερα καλύτερα προπονητής του και μάλιστα τον ξεκινά, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε και πιο πριν στις συνθέσεις. Τώρα αναλόγως το πώς θα πάει θα κανονίσει και την πορεία του ο τεχνικός των κιτρίνων από τον Πάγκο. Από την άλλη μεριά ο Παύλος Δημητρίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Μπέλιτς Ανάκογλου και στον Λεοζίνιο, ο οποίος είναι ανέτοιμος και έμεινε στις Σέρες. Όπως είπες και εσύ, πριν από την έναρξη του αγώνα θα κρατηθεί ενός λεπτού ζυγή για τα θύματα στην Ιαπωνία. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στη Super League που έχει Ιάπωνα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, τον Ντάισουγκε Σακάτα, και για τον λόγο αυτό οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη έχουν κρεμάσει ένα πανό στην θύρα 2, στα Ιαπωνικά μάλιστα, το οποίο γράφει. Το βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη. Ακριβώς. Ευχόμαστε η χώρα σου να βγει πιο δυνατή από την τραγωδία. Προσευχόμαστε γι' αυτό. Όλοι το ευχόμαστε αυτό, καθώς περνάει δύσκολες στιγμές η Ιαπωνία το τελευταίο δεκαήμερο μετά τον καταστροφικό σεισμό και βέβαια το τσουνάμι. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τις επόμενες ώρες και βέβαια μέρες. Και τώρα θα έχουμε, βλέπετε εδώ τους παίχτες του Άρη, την άλλη πλευρά είναι και οι παίχτες του Πανσεραϊκού, θα παραταχθούν για να έχουμε το ένα λεπτό σιγής. Ένα
λιγοστά χειροκροτήματα. Όλοι συμπαραστέκονται στο λαό της Ιαπωνίας για αυτό το δράμα που περνάει. Η ομάδα του Άρη, η οποία είναι στην σέντρα της αναμέτρησης. Ο Άρης, δεξιά όπως βλέπετε στους δέκτες σας, απέναντι στον Πανσεραϊκό, ο οποίος είναι με την κόκκινη εμφάνιση σήμερα εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ξέροντας ότι έχει μια δύσκολη δουλειά απέναντι στον Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Σάκης Τσιόλης έχει ευθύσει την προσοχή του, των παικτών του, στο σημερινό παιχνίδι, ανεξάρτητα από την βαθμολογική θέση του Πανσεραϊκού. Τους είπε καθ' όλη την εβδομάδα ότι το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, χρειάζεται συγκέντρωση, προσοχή, για να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση των 3 βαθμών της νίκης, για να συνεχίσουν να ελπίζουν στην κατάκτηση μία εκ των θέσεων που οδηγεί στα play-off. Ο Άρης, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του, και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό στο σημερινό παιχνίδι, να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, καθώς είναι εκεί γηπεδούχος και θέλει να πετύχει και ένα γρήγορο γκολ, ούτως ώστε να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Το πλάγιο out, το οποίο θα κερδίσει από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου θα κινείται, βλέπουμε, γυρίζει μετά από αρκετό διάστημα ο Νέτο στη θέση του δεξιού back. Και βέβαια έχουμε τον Καστίγιο από την αριστερή πλευρά και τον Καζναφέρη δεξιά. Ο Χουάνμα θα απομακρύνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Καστίγιο. Παλιά για τον Κόκε. Απέναντι στον Παπάζογλου προσπαθεί να κατεβάσει ο Κόκε. Έχει βάλει το σώμα του καλά ο Παπάζογλου. Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη. Μπερδεύονται οι αμυντικοί του Πανσεραϊκού. Καταφέρνουν όμως να διώξουν μακριά με τον Βοσκόπουλο και τον Διόγκο. Να κάνει την προσποίηση. Προσπαθεί να βγάλει την μπάλα μακριά από την μεγάλη περιοχή του Φερνάντες. Να τα καταφέρνει καθώς έχει χώρο μπροστά του και να ανοίγει για τον Κις. Παλιά δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή προσπάθεια, αλλά θα κερδίσει ο Πάρκερ έξω την μεγάλη περιοχή. Δυνατό και επιτυχημένο το μαρκάρισμα. Οι παίκτες του Άρη επανακτούν την κατοχή με τον Καστίγιο. Για τον Μίσελ. Αυτοί οι δύο παίκτες καλύπτουν την αριστερή πλευρά του Άρη. Ο Μίσελ και ο Καστίγιο. Σουμπίνιο. Ένα γκολ έχει πετύχει στο πρωτάθλημα Σουμπίνιο. Και αυτό είναι απέναντι στον Άρη. Στον πρώτο γύρο. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος παραλίγο να συμπληρώσει γύρο χωρίς νίκη, αφού η μοναδική του νίκη ήταν επί του Άρη μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική, όπου κέρδισε την Ξάνθιος γηπεδούχος και πάλι με 2-1. Ρονάλντο Γιάρο αλλάξει για τον Νέτο. Θα έχει δουλειά ο Νέτο, καθώς έχει απομυστεί το μαρκάρισμα του Γεωργιάδη, ίσως του πιο επικίνδυνου παίχτη της ομάδας των Σερών. Το λάθος γίνεται από τον Διόγκο και ο Άρης θα βγει μπροστά από τη δεξιά πλευρά. Η ευκαιρία για τον Άρη στο ύψος του πέναλτι, ο Καστίγιο δεν θα προλάβει. Θα απομακρύνει ο Βοσκόπουλος. Πάρκερ. Νταλέ θα πατήσει για τον Πάρκερ. Από την πίεση του Μίσελ θα γυρίσει πιο πίσω και μέσω του Κάστρο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Διόγκο. Σουμπίνιο. Δύο παίχτες του Άρη μαρκάρουν. Θα βρει ωραία τον Πάρκερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάρκερ κάνει ωραία προσποίηση. Θα κάνει και το σουτ και ανοίγει το σκόρ ο Πανσεραϊκός. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκόρ στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από πολύ ωραία προσπάθεια και με εκτελεστή τον Πάρκερ. Βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους και άμεσα βέβαια τα δύσκολα στους γηπεδούχους, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι δεν έχουν και τον κόσμο. Βλέπουμε πάλι εδώ την προσπάθεια του Πάρκερ, πολύ ωραία η κίνησή του. Απέφυγε τον Λαζαρίδη, πλάσαρε τον Χουάνμα. Εδώ θα δείτε, γυρίζει, δεν μπορεί ο Λαζαρίδης, δεν θα προλάβει και ο Τόχα, ο οποίος πήγε να καλύψει. Εδώ η προσποίηση του Πάρκερ, στέλνει δεξιά το Λαζαρίδη, γυρίζει αυτός αριστερά, πλασάρει στην αριστερή γωνία και μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Άρης Πανσεραϊκός λοιπόν 0-1 με τον Μπέρναρντ Πάρκερ από το τρίτο λεπτό. Καστίγιο δεν θα περάσει η πάσα του μπροστά για τον Τόχα, το πλάγι out για τον Άρη με τον Μίσελ. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτου προς το πρόσωπο του Κόκε. Καστίγιο δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Δεν είναι καλή προσπάθεια του Τόχα. Περίμενε να έχει βγει πιο γρήγορα ο Μίσελ, έκανε δυνατή παλιά
σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε ο Γάλλος να την προλάβει. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Παναγιώτη Στεφάνου, να πάρουμε αντιδράσεις από τους προπονητές των δύο ομάδων. Παναγιώτη. Σοκ ασφαλώς στον πάγκο του Άρη και στον Σάκη Τσιόλη από αυτό το πολύ γρήγορο γκολ του Πανσεραϊκού. Πρώτη κίνηση του προπονητή του Άρη ήταν να ψυχώσει τους παίκτες του. Πάμε μπροστά, φώναξε αμέσως μετά το 0-1. Να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το μάτς στην Κέρκυρα για τον Άρη. Πολύ νωρίς ο Άρης είχε δεχτεί γκολ, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Σίγουρα όμως είναι αυτό που έλεγε, που δεν ήθελε βέβαια να δικαιωθεί ο Σάκης Τσιόλης, αυτό που έλεγε όλη τη βδομάδα, ότι ανεξάρτητα από την βαθμολογική θέση του αντιπάλου, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και χρειάζονται προσοχή. Και νομίζω ότι αδράνησε κάπου η άμυνα του Άρη στον γκολ του Πάρκερ. Από τον Λαζαρίδη στον Ρονάλντο Γιάρο. Νέτο και Τόχα. Αλλάζουν πολλές πάσες οι παίκτες του Άρη μέχρι να βρουν κάποιο ελεύθερο πεδίο να επιτεθούν. Δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα, γιατί παίζει διπλή ζώνη άμυνας η ομάδα των Σερών. Και βέβαια τώρα που είναι και μπροστά στο σκόρ, είναι πολύ καλύτερα για αυτούς τους φιλοξενούμενους τα πράγματα. Νέτο. Πλάγιο out. Πρόλαβε. Και απομάκρυνε ο Ντιόγκο, ο οποίος είχε αφήσει τη θέση του. Χαζναφέρης για τον Νέτο. Άλλη μια κακή συνεννόηση των παικτών του Άρη. Η μπάλα θα καταλήξει out. Τελευταίος που βρήκε την μπάλα ήταν ο Καζναφέρης. Αυτή κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ντανιέλ Φερνάντες, ο οποίος έχει παράδοση καλών εμφανίσεων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κυρίως με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Καθώς από τον Παναθηναϊκό πέρασε και δεν ακούμπησε, όπως λέμε. Τσουμπίνιο. Γεωργιάδης για τον Διόγκο. Ο Σκόπουλος προσπαθεί να αλλάξει για τον σκόρε της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, τον Πάρκερ. Ωραία, πιο πίσω θα πατήσει για τον Τριανταφύλου. Έρχεται πάλι ο Πάρκερ να καλύψει για τον Κις. Έχει φύγει ο Κις. Ένα-δύο μέτρα είχε κάνει την κίνηση για να πάρει μπροστά την μπάλα. Έτσι αυτή κατέληξε πλάγιο out για τους γηπεδούχους με τον Μίσελ. Μπάλα περνάει από όλους. Έρχεται ο Βοσκόπουλος να κάνει το λάθος. Ο Κόκε θα κερδίσει για τον Καστίγιο. Πρώτο σουτ για τον Άρη. Το αριστερό του Καστίγιο φεύγει πολλά μέτρα out με τη συμπλήρωση 7 λεπτών παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ένα σουτ από πλευράς Άρη. Το πρώτο στην αναμέτρηση. Ανεξάρτητα ότι δεν δημιούργησε προβλήματα στον Φερνάντες. Φατί. Μακριά από τον Νέτο. Ο Κόκε δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ήταν εκεί ο Βοσκόπουλος να απομακρύνει. Πάρκερ. Πολύ ωραία κίνηση να αποφύγει τον Μίσελ. Θα κερδίσει το πλάγιο out, καθώς έρχεται ως βοήθεια ο Τόχα από πίσω. Και νομίζω ότι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης ο Πάρκερ είναι ένας βασικός πρωταγωνιστής αυτής. Όχι μόνο για το τέρμα που πέτυχε, αλλά και για την απόδοσή του. Από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός, συχνά πυκνά μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και με την τεχνική του κατάρτιση, από ό,τι φαίνεται. Άλλωστε, κυρίως από αυτή την πλευρά παίζει η ομάδα του Πανσεραϊκού και λιγότερο από την αριστερή πλευρά όπου κινείται ο Γεωργιάδης. Όπως, όχι βέβαια όπως θα ήθελε, ο Τριανταφύλου έδιωξε την μπάλα πλάγι out. Με τον Μίσελ για τον Κόκε Τριανταφύλου θα απομακρύνει. Πιο μακριά από τον Σουμπίνιο, Νταλέ για τον Πάρκερ. Μπάλα πίσω. Ήρεμα πλέον από τον Κάστρο στον Διόγκο. Σουμπίνιο. Μπάλα πίσω. Τον Βοσκόπουλο στον Φερνάντες. Τρέχει ο Κόκε να πιέσει και τα καταφέρνει, αφού αναγκάζει τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Μίσελ για τον ξεχασμένο Κόκε. Με τη μία για τον Καστίγιο. Ωραία η πάσα. Η σέντρα του Καστίγιο δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Είναι τη δυνατότητα στον Βοσκόπουλο να απομακρύνει και τους παίκτες των Σερών πάλι με τον Πάρκερ. Να κερδίζουν το πλάγιο out. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν είναι μόνο η ομάδα του Πανσεραϊκού, αλλά και ο Άρης, ο οποίος τίνει να επιτίθεται από την αριστερή πλευρά με τον Έρη Καστίγιο. Τον Λαζαρίδη πίσω στον Χουάνμα. Η πίεση από τον Κις, η απομάκρυση από τον Ισπανό. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Φατί. Βάζει ωραία το σώμα του, καλύπτει Σουμπίνιο για τον Πάρκερ.
1-2 των παιχτών του Πανσεραϊκού. Σουμπίνιο με τον Πάρκερ. Θα μπει όμως σωστά ο Φατί. Θα κόψει τους δύο παίχτες, όμως η μεταβίβασή του δεν θα είναι αυτή που πρέπει για τον Κόκε. Κις και Κάστρο. Παπάζογλου με τον Κάστρο. Μακριά ο Παπάζογλου. Εκεί όπου κινούνται παίχτες του Άρη. Δεν είναι καλό όμως το κοντρόλ από πλευράς Κασναφέρη. Το πλάγιο out είναι για τον Πανσεραϊκό. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε 10 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και ο φιλοξενούμενος Πανσεραϊκός προηγείται 1-0 του Άρη από το τρίτο λεπτό με τον γκολ του Πάρκερ. Νέτο. Είδε ότι έχει χώρο, έκανε την προσπάθεια, σταμάτησε όμως για να δώσει τον Κασναφέρη. Η σέντρα θα βρει τον Καστίγιο έξω από την μεγάλη περιοχή, θα δοκιμάσει το πόδι, το έχει για τον Κόκκι και τον Νέτο. Βγαίνει ο Φερνάντες, μπλοκάρει την μπάλα. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην αιστεία του Φερνάντες, οι παίκτες του Άρη. Χωρίς όμως να έχει τη γρήγορη σκέψη ο Καστίγιο αν θα κάνει το σούτ ή την πάσα. Και αυτή η ολιγορία έδωσε τη δυνατότητα στον Φερνάντες να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Κόκε. Μαρκάρεται από τον Παπάζογλου. Πάντα ο Κόκε. Αλλάζει παιχνίδι για τον Καστίγιο. Όμορφο το κοντρόλ. Και ωραία κίνηση από τον Καστίγιο. Έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει το κάτι παραπάνω για τον Νέτο. Το σούτ του Νέτο. Καλό. Φερνάντες μπλοκάρει στο 11. Μην σας κάνει καθόλου εντύπωση για τον Νέτο που συχνά πυκνά. Εδώ θα δούμε και πάλι. Το σούτ του Νέτο. Φερνάντες μπλόκαρε την μπάλα. Άλλωστε, ας δούμε αυτή τη φάση που θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός φάουλ. Ο Νέτο, αν και αμυντικός, έχει παίξει και χαφ. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Στο φετινό πρωτάθλημα. Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που φέρνει όλους στην περιοχή του Πάνμα με τον Γεωργιάδη να εκτελεί. Θα απομακρύνει ο Κόκκι, ο οποίος έχει επιστρέψει και βγάζει τον Άρε πλέον στην αντεπίθεση. Ο Καστίγιο περιμένει αριστερά, καθυστερήσει όμως ο Κασναφέρης, κερδίσει το φάουλ. Όπως δείχνει ο Βοσκάκης, έδωσε το φάουλ του Γιώγο πάνω στον Μπουμπαντίγια. Μπουμπαντίγια ήταν, συγγνώμη. Μπάλα έχει περάσει. Είναι πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό. Σαφέστατο προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος μπήκε κυρίως να κοιτάξει την αμυντική του κατάσταση, να κρατήσει το 0 και από εκεί και πέρα να του δοθεί κάποια ευκαιρία σε μία εκ των αντεπιθέσεων. Και κατάφερε στην πρώτη του ουσιαστικά επίθεση να πετύχει τον γκολ. Και ψυχολογικό πλέον αβαντάζ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Πάρκερ, ο σκόρερ στη μέση της αναμέτρησης. Πίσω για τον Φερνάντες. Το βολέ του τελευταίου για τον Νταλέ. Μαρκάρεται από τον Λαζαρίδη, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Μίσελ πίσω για τον Ρονάλντο. Νέτο. Δεξιά, εκεί όπου γίνονται πάντα οι μάχοι μεταξύ του Κασναφέρη και του Γιώγο. Για τον Κόκε. Φάουλ. Γρήγορα εκτελεσμένο για τον Μπομπαντίγια, δεν το κατάλαβε όμως ο center forward της ομάδος του Άρη. Βγήκε ο Φερνάντες, μπλόκαρε την μπάλα. Οι παιδούχοι, οι οποίοι βιάζονται, άλλωστε πρέπει να πετύχουν όχι ένα αλλά δύο πλέον γκολ και να μην δεχτούν κανένα για να γυρίσουν το αποτέλεσμα υπέρ τους. Ο Σκόπουλος. Κις. Νταλέ. Θα χάσει την μπάλα. Έχει πάντα δίπλα του τον Λαζαρίδη. Από τον Κάστρο στον Πάρκερ. Κάνει ωραία κίνηση να αποφύγει τον Τόχα. Μπαίνει ο Φατή στην φάση. Κερδίζει την μπάλα για τον Ρονάλντο Γκιάρο. Για αυτός με τη σειρά του για τον Νέτο. Ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Περιμένει την κίνηση του Κασναφέρη. Παρ' όλα αυτά είναι αυτός που παίρνει την δεξιά πλευρά. Ακολουθούμενος από τον Γεωργιάδη.
που τη σκέψη του τι πάσα του ήταν καλή, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες του Πανσεραϊκού να κερδίσουν. Θα μπει όμως στην φάση επιτυχημένα ο Φατί, θα κόψει και μια νέα επίθεση ξεκινάει για τον Άρη από πίσω, πάλι από τον Λαζαρίδη και τον Μίσελ. Μπομπαντίγια. Ωραία κίνηση να περάσει τον Βοσκόπουλο. Πάντα ο Μπομπαντίγια θα κάνει και το σουτ και η ισοφάριση. Καταπληκτικό γκολ από τον Μπομπαντίγια. Ισοφαρίζει πολύ γρήγορα με τη συμπλήρωση 15 λεπτών παιχνιδιού. Μπομπαντίγια φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Και εδώ βλέπετε λοιπόν τους πανηγυρισμούς των λιγοστών όσων επιτρέπονται οπαδών του Άρη για αυτό το γκολ του Μπομπαντίγια. Όλα τα λεφτά είναι όμως η κίνηση που έκανε. Βέβαια και το τελείωμα. Αν δούμε την κίνηση για να περάσει τον Βοσκόπουλο και βέβαια το καταπληκτικό τελείωμα απέναντι στον Φερνάντες φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 15. Είδατε πάλι την φάση, ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Μπόμπερ Μπομπαντίγια. Άλλωστε και αυτό προχώρησε ο Άρης στην απόκτησή του. Γεννημένος στο Buenos Aires. Πάρκερ για τον Νταλέ. Θα κάνει το λάθος. Το θετικό είναι ότι στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού ήδη έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Ήδη έχουμε δει δύο γκολ. Και αυτό είναι το καλύτερο δυνατό. Νταλέ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σούτ. Δεν έχει πρόβλημα ο Χουάνμα να μπλοκάρει την μπάλα. Με τις καλύτερες των προϋποθέσεων λοιπόν ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι που δυστυχώς όμως δεν έχει τον κόσμο στις κερκίδες για να το παρακολουθήσει. Και σίγουρα είναι πολύ διαφορετική η ατμόσφαιρα εδώ στο Κλειάνης Βικελίδης όταν οι οπαδοί του Άρη μπορούν να δηλώνουν παρόν. Κάνοντας μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Κάτι που απέδειξαν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη που και αυτή τη χρονιά ο Άρης απέναντι σε πολύ μεγάλους αντιπάλους κατάφερε να διατηρήσει το αίτητο που έχει για παραπάνω από 3 δεκαετίες εδώ στο Κλειάνης Βικελίδης. Εδώ Σάκης Τσιόλης, ο οποίος δίνει εντολές κυρίως προς τους επιθετικούς. Αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη μιλούσε προς τον Κόκε για να έχει περισσότερη κίνηση. Και προς τον Κόκε και προς τον Καστίγιο να κρατούν την μπάλα στα πόδια τους και να πιέσουν ακόμα περισσότερο. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Τσιόλης αμέσως μετά το 1-1 του Μπομπαντίγια. Εντολή λοιπόν για μεγαλύτερο pressing. Θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα αυτή την εφορία που υπάρχει στο στρατόπεδο του Άρη με ένα δεύτερο πιθανό γκολ για την ομάδα του. Ο Άρης, ο οποίος ευτύχησε να ισοφαρίσει πολύ γρήγορα, τον γκολ ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους του Πάρκη στο 3ο λεπτό. Και έχει βέβαια την δυνατότητα να κάνει πλέον το παιχνίδι του. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει σαν corner. Άλλωστε 2-3 μέτρα από τη σημαία του corner είναι αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Νέτο. Εδώ βλέπετε και τον Παύλο Δημητρίου. Σαφέστατα καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Δεν κατάφερε όμως να κρατήσει αυτό το υπέρ της 1-0 ομάδα των Σερών για περισσότερο χρονικό διάστημα. Νέτο στην εκτέλεση του φάουλ. Φερνάντες δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ο Πορτογάλος. Ξέρει καλά τη Θεσσαλονίκη. Λόγω της παρουσίας του. Με τα χρώματα βέβαια των άλλων ομάδων και όχι του Άρη. Εδώ μόνος φιλοξενούμενος έρχεται. Διόγο. Παπάζογλου για τον Βοσκόπουλο. Ψηλά η μπάλα για τον Πάρκερ. Εκείνο Μίσελ για τον Καστίγιο. Τόχα. Κόκε. Μπομπαντίγια. Παίζουν ωραία το 1-2 με τον Κόκκι. Ανοίξει αρκετά την μπάλα. Όμως τόσο ώστε να δώσει τη δυνατότητα να απομακρύνουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Σουμπίνιο. Δίνεται ευκαιρία τώρα. Είναι μόνος ο Γεωργιάδης από αριστερά και ο Πάρκερ με τον Νταλέ από τη δεξιά. Ο Νταλέ θα πάρει την μπάλα. Θα μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα. Εκεί όμως υπάρχει ο Ρονάλντο Γιάρο να απομακρύνει. Ο Λαζαρίδης, συγγνώμη. Και να βγάλει πλέον τον Άρη μπροστά με τον Κόκε. Θα προλάβει. Έχει βγει ο Φερνάντες και διώχνει την μπάλα. Η μπάλα πάει πάνω κάτω. Ό,τι καλύτερο. Για αυτούς που παρακολουθούν το παιχνίδι. Είτε τους λιγοστούς εδώ, offside εδώ. Ο Καστίγιο. Είτε βέβαια τους πολύ περισσότερους φίλους του Άρη. Αλλά και του Πανσεραϊκού. Από τους τηλεοπτικούς παίκτες. Εδώ βλέπουμε και πάλι
κομμένη σημαία από τον βοηθό. Πάμε πάλι στον αγωνιστικό χώρο, στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Συνεχίζει εντολές από τον Παύλο Δημητρίου. Ευθύς εξ αρχής αυτός ήταν ο προγραμματισμός, να δίνει εντολές στην άμυνα για να κρατήσει το 0. Δεν κατάφερε να κρατήσει η ομάδα του το 0-1. Αυτό που θέλει ασφαλώς τώρα είναι να κρατήσει το 1-1. Συνεχώς λοιπόν εντολές στους αμυντικούς να κλείνουν τους διαδρόμους και να πιέζουν περισσότερο τους επιθετικούς του Άρη, να μην τους αφήνουν δηλαδή να κάνουν ελεύθερες κινήσεις. Βάζα για τον Νταλέ, δεν θα περάσει. Έρχεται όμως στον Κίσο, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι καλό ούτε το, η απομάκρυνση της μπάλας, αλλά ούτε και το σουτ από τον Γεωργιάδη, πολύ ψηλά, out. Πασεραϊκός Παναγιώτη, ο οποίος ναι, μεν κοιτάζει τα αμυντικά του, έχει αμυντικούς προσανατολισμούς, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις του. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι αυτό δημιουργείται από το γεγονός ότι η άμυνα του Άρη είναι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό λέει και ο Σάκης Τσιόλης. Μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα, κυρίως στα μπακ, από τον Μίσελ και από τον Νέτο, οι οποίοι συχνά πυκνά ανεβαίνουν. Ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο χαρακτήρας τους. Είναι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, παρότι αμυντικοί, και αφήνουν κενά στην άμυνα. Ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Άρης. Διαμαρτυρήθηκε ο Νέτο ότι δεν άφησε γρήγορα την μπάλα ο Παπάζογλου, αλλά εκτελέστηκε γρήγορα αυτό το φάουλ με τον Νέτο. Ζητάει κίνηση από τον Καζναφέρη. Τελικά ο Νέτο πάει να κάνει την προσπάθεια μόνος του και να κερδίσει το φάουλ. Έγινε φράγμα εκεί στην προσπάθεια του Νέτο να περάσει ανάμεσα σε δύο παίχτες του Πασεραϊκού. Είχε αποφύγει τον Γιώγκο, όμως ο Κάστρο τον σταμάτησε και έτσι κέρδισε η ομάδα του Άρη. Άλλο ένα φάουλ που φέρνει όλο τον Πασεραϊκό στη μεγάλη περιοχή. Εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα πάει να περάσει από τον Κόκκι. Ο Φερνάντες όμως τα απομακρύνει πιο μακριά από τον Παπάζογλου, πλάι out. Ήταν σε ετοιμότητα ο Φερνάντες. Σα ίσα βρήκε ο Κόκκι. Ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει την επίθεση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Καστίγιο προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Πέφτει στα πόδια του Τιόγκο και απομακρύνει άλλο ένα κόρνερ για την ομάδα του Άρη, που σαφέστατα έχει ανεβάσει την απόδοσή της μετά την ισοφάριση στο 15 από τον Μπουμπαντίγια. Προσπαθεί να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Νέτο. Ο Τιόγκο θα τον κόψει. Όμως πάσα δεν είναι καλή. Ζουμπίνιο πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και πάλι για τον Άρη. Αυτή τη φορά ο βοηθός δείχνει ότι παίχτης του Άρη βρήκε τελευταίο στην μπάλα, και συγκεκριμένα ο Καστίγιο, ο οποίος έχει πάει από την δεξιά πλευρά τώρα. Παναγιώτη, είναι μια κίνηση του Καστίγιο που την έκανε μόνος του ή μετά από εντολή του Τσιόλη? Αυτό συμβαίνει με τον Καστίγιο, Γιάννη, το λέγαμε και στο ξεκίνημα. Είναι ένας παίχτης τον οποίο δεν μπορείς να τον περιορίσεις σε μια συγκεκριμένη θέση. Το ξεκίνησε βεβαίως αριστερά, πηγαίνει αυτός πάλι δεξιά, κινείται σε έναν χώρο πιο ελεύθερο. Πάντως και... βλέπω ότι όταν κινείται ως ελεύθερος ο Καστίγιος, καλύπτεται η θέση αριστερά, έρχεται λίγο ο Μπομπαντίγια και παίζει και ο Κόκκι λίγο πιο μπροστά, οπότε πάλι δεν γέρνει ο Άρης, να το πω έτσι. Και γι' αυτό και έχει πει στον Καζναφέρη ο Τσιόλης να έχει τον νότου. Μάλιστα. Μίσελ. Πάσα του δεν είναι καλή. Θα κερδίσει ο Τριανταφύλου. Όμως και αυτός δεν μπορεί να τροφοδοτήσει όπως θα ήθελε τον Πάρκερ. Πάσα του ήταν δυνατή, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Μίσελ. Βαθιά μπαλιά για τον Κόκκι. Είναι και ο Βοσκόπουλος. Τριανταφύλου. Κις. Προσπαθεί να αποφύγει τον Τόχα, όχι όμως και τον Μίσελ. Τόχα. Αφήνει τον Μίσελ. Πλάγιο out. Μπομπαντίγια, ο οποίος εδώ και ένα-δύο λεπτά κουτσένει. Εδώ τον βλέπετε. Δείχνει ότι έχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, εκεί δίπλα στον πάγκο του Άρη, αν θα μπορέσει να συνεχίσει, αν το πρόβλημα είναι... Έχει ζητήσει τη βοήθεια του ιατρικού team της ομάδας. Θα δούμε εντός λίγο αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Προς το παρόν ο Άρης παίζει με 10 παίχτες, καθώς προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον σκόρερ του Άρη, Πάρκερ. Από τον Σουμπίνιο για τον Γεωργιάδη, ενώ ανεβαίνει την πλευρά και ο Ντιόγκο. Εκεί θα πάει μπάλα από τον Γεωργιάδη. Κάνει ωραία κίνηση και περνάει ο Ντιόγκο. Θα βγάλει και την σέντρα στον Πάρκερ στο ύψος του πέναλτι. Καθυστερεί ο Πάρκερ, θα στρώσει στον Σουμπίνιο. Θα δοκιμάσει το σουτ, ο Χουάνμα πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή και οργανωμένη επίθεση στο 24 από την ομάδα του Πανσεραϊκού.
Εδώ βλέπετε και πάλι από τον Ντιόγο. Κάνε ωραία κίνηση, αλλά καθυστέρησε ο Πάρκερ για τον Σουμπίνιο. Το σουτ έπεσε ο Χουάνμα και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Πάζογλου. Ενώ ο Μπομπαντίγια επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Σουμπίνιο. Κρατάει αρκετά την μπάλα. Παρακινδυνευμένο αυτό, τον μάρκαρε ο Καστίγιο. Τελικά κατάφερε να τροφοδοτήσει. Τριανταφύλου για τον Κις. Βγαίνει ο Χουάνμα. Νομίζω ότι δεν έγινε καλή συνεννόηση εκεί μεταξύ του Χουάνμα και του Λαζαρίδη. Τελικά το πλάγιο out είναι για τον Πασεραϊκό. Ο Παντίγια δεν δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί νομίζω ότι θα αναγκαστεί να κάνει αλλαγή ο Τσιόλης. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Παπαντίγια. Ήδη πήρε εντολή να ξεντηθεί ο Κρίστιαν Πορτίγια. Μάλιστα. Εδώ ο Παπαντίγια, ο οποίος δείχνει και τώρα σε αυτή τη φάση, κέρδισε το φάουλ και ζητάει και αλλαγή. Δυστυχώς και για αυτόν, αλλά και για τον προπονητή του Άρη, δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο Παπαντίγια. Πορτίγια στη θέση. Άρα ο Πορτίγια, όπως μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Στεφάνου, θα είναι αυτός ο οποίος θα περάσει πρώτη αναγκαστική αλλαγή του Άρη λίγο μετά τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει βέβαια το παιχνίδι του με τον Νέτο από τη δεξιά πλευρά, με 10 παίχτες μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή. Αλλά δεν πέρασε από τον Κασναφέρη. Έκοψαν οι παίχτες του Πανσεραϊκού με τον Διόγο. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει ο Φατή. Μακριά, ψηλά. Τον Παπάζογλου. Τόχα με τον Πάρκερ. Καλός τεχνίτης ο Πάρκερ. Τριανταφύλου για τον Βοσκόπουλο. Από τον Κάστρο και τον Παπάζογλου η απομάκρυση στους παίχτες του Άρη, με τον Λαζαρίδη να γυρίζει για τον Χουάνμα. Και αυτός, προσπαθώντας να βρει τον Καστίγιο, πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού play-out και χώρου play-out, και τώρα είναι η ώρα της αλλαγής, καθώς ο Κριστιαν Πορτίγια περνάει στο 27 στην θέση του Ραούλ Μπομπαντίγια, του σκόρερ της αναμέτρησης. Θα πάει στην αριστερή πλευρά. Τι θα γίνει ακριβώς, Παναγιώτη Στεφάνου? Θα πάει αριστερά ο Πορτίγια και θα έχει ένα ελεύθερο ρόλο ο Καστίγιο πίσω από τον Κόκκι. Οπότε παίζει ο Κόκκι στην κορυφή πλέον, έτσι? Ακριβώς. Ο Παντίγια δεν χάρηκε όσο θα ήθελε το σημερινό παιχνίδι και τον γκολ που πέτυχε, το πολύ όμορφο γκολ της ισοφάρισης για τον Άρη, με τον τραυματισμό του και την αναγκαστική πλέον αλλαγή. Μίσελ. Πίσω στα σίγουρα για τον Ρονάλντο Γιάρο. Νέτο. Κερδίζει το πλάγιο out από τον Διόγο. Τόχα. Μαρκάρει ο Νταλέ. Καταφέρνει όμως να βρει τον Κοκετόχα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ λάθος. Εκτίμηση του Φερνάντες. Είναι σε θέση offside όμως. Ο Νέτο. Εδώ βλέπετε και πάλι το σουτ. Ο Φερνάντες δεν θα μπλοκάρει την μπάλα. Σαν να κάνει πάσα προς τον Νέτο. Είναι σε θέση offside. Βέβαια, σωστό το σφύριγμα του Βοσκάκη και η υπόδειξη βέβαια του βοηθού. Μάκρυσε από τον Λαζαρίδη, πλάγιο out. Παίχτες του Άρη, οι οποίοι δεν έχουν τον ενθουσιασμό που είχαν στο δεκάλεπτο, στο οποίο κατάφεραν και να ισοφαρίσουν. Μεταξύ 10 και 20 δηλαδή. Ισορρόπησε και πάλι η ομάδα του Πανσεραϊκού, με τον Άρη να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, αλλά χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία στα καρέ του Φερνάντες. Καστίγιο. Θα αφήσει πίσω για τον Νέτο. Θα δοκιμάσει το πόδι του, άσχημο το σου του Νέτο. Την μπάλα έξω, αρκετά μέτρα. Κανένα πρόβλημα για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ Καστίγιο, Κις και Βοσκάκη. Υπήρξε, αν θέλετε. Νομίζω ότι διευθετήθηκε
γρήγορα αυτό το θέμα που πήγε να γίνει, ίσως για κάποιο μαρκάρισμα. Νομίζω όμως ότι περισσότερο αξίζει τον κόπο να βλέπουμε τις ωραίες φάσεις από ένα παιχνίδι. Βλέπω ότι ο Τσιόλης έχει δώσει εντολή στον Νέτο να πηγαίνει μπροστά. Έχει γυρίσει ο Κασναφέρης βέβαια πίσω. Νέτο για τον Κόκε. Βγάζει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Πάρκερ έχει γυρίσει. Αφήνει στον Φερνάντες. Το βολέ από τον Πορτογάλο για τον Νταλέ. Την μπάλα περνάει από τον Λαζαρίδη στον Μίσελ. Και τώρα στον Πορτίγια. Πάει να γίνει το λάθος. Έρχεται ο Λαζαρίδης να κερδίσει υπό την πίεση του Νταλέ. Πίσω για τον Ρονάλντο Γκιάρο. Παναγιώτη, βλέπω τον Κασναφέρη να έχει γυρίσει δεξιμπάκ και να έχει πάει δεξιχαφ ο Νέτο. Είναι εντολή Τσιόλη. Στη γνώριμη θέση του ο Νέτο. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Στις τελευταίες αγωνιστικές εκεί παίζει. Επειδή ξεκίνησε ο Νέτο δεξιμπάκ, γι' αυτό το λέω. Για να δούμε αυτή την σέντρα. Γίνεται τώρα ο Καστίγιο. Θα σουτάρει. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Νέρι Καστίγιο στο 31. Η μπάλα ήρθε στα πόδια του. Όμως δεν κατάφερε να σουτάρει όπως θα ήθελε. Πήρε περίεργη κλίση το σώμα του. Εδώ θα δείτε και πάλι η απομάκρυση από τον Παπάζογλου. Καστίγιο έχει χώρο, όμως βάζει άσχημα το σώμα του. Η μπάλα θα φύγει έξω στο 31 αυτή η ευκαιρία από τον Καστίγιο. Παναγιώτη, σε διέκοψα. Ναι, λέγαμε για τον Νέτο και τον Κασναφέρη. Ο Τσιόλης είναι ένας προπονητής ο οποίος αλλάζει συνεχώς θέσεις στους ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Το έκανε στην Κέρκυρα, το κάνει και σήμερα, θέλοντας να βελτιώσει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Παπάζογλου βγήκε πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Τρέχει ο Κόκε, χωρίς όμως να μπορέσει να κάνει κάτι για να πάρει την μπάλα. Η κόντρα πάνω στον Διόγο. Ρονάλντο. Από τον Νέτο στον Φατί. Πιέζει να κλέψει ο Κις. Μίσελ. Δεν κατάφερε ο Μίσελ. Πήγε προς την γραμμή του πλαγίου out. Τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει εντός τερέν την μπάλα, η οποία βγήκε εκτός. Ενώ περίμενε ο Πορτίγια για να πάρει κάποια πάσα. Από τον Πάρκερ στον 30 φύλου. Κάστρο. Και εκεί. Γεωργιάδης. Διόγκο. Δυνατή πάσα για τον Νταλέ. Δεν θα προλάβει. Εκεί είναι περιοχή Χουάνμα. Πορτίγια. Τόχα. Για τον Φατί. Τρέχει να μαρκάρει ο Νταλέ. Δεν πέρασε η πάσα του. Για τον Καστίγιο. Ο Σκόπουλος πέραν της τρίπλας, μου επιτρέψετε τον ποδοσφαιρικό όρο που έφαγε από τον Μπουμπαντίγια και δέχτηκε τον γκολ η ομάδα του, κρατάει καλά μαζί με τον παρτενέρ του τον Παπάζογλου στο κέντρο της άμυνας. Παρόλο που ο Άρης προσπαθεί με κάθετες πάσες να περάσει την μπάλα είτε προς τον Καστίγιο είτε προς τον Κόκε, όπως και προς τον Μπουμπαντίγια πριν την αποχώρησή του, χωρίς όμως να έχει καταφέρει στις περισσότερες των περιπτώσεων να κάνει κάτι θετικό. Σουμπίνιο. Πάσα για τον Νταλέ. Θα προλάβει θετικά ο Ρονάλντο Γκιάρο. Θα απομακρύνει και τώρα ο Άρης στην αντεπίθεση με τον Πορτίγια για τον Κόκε. Ανάμεσα σε δύο παίχτες των Σερών, οι οποίοι έχουν γυρίσει, ο Κόκε κρατάει, προσπαθεί να βρει τον Πορτίγια. Κερδίζει την μπάλα από την κόντρα. Αυτή έρχεται στον Μίσελ. Πορτίγια. Φατί. Ρονάλντο. Νέτο. Φατί. Πορτίγια. Μίσελ. Νέτο. Τόχα. Φατί. Είναι χαρακτηριστικό το πόσες πάσες αλλάζουν οι παίκτες του Άρη μέχρι να βρουν κάποιο διάδρομο. Και τώρα προσπαθούν να το βρουν με τον Μίσελ. Είναι σε θέση offside. Ήταν καλή η κάθετη πάσα από τον Πορτίγια στον Μίσελ, ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος όμως. Εδώ θα δούμε και πάλι. Δεν έχουμε όλο το πλάνο. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά είναι, βλέπετε εδώ τη διαφορά των offside που μας δίνει η στατιστική μας.
υπηρεσία. Σαγκιτσιόλης συνεχώς όρθιος, παρακολουθεί το παιχνίδι. Με μια πολύ καλή πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου. Καστίγιο περιμένει τους συμπαίκτες του να κατέβουν. Τώρα θα βγάλει για τον Κόκε έξω τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σούτ ο Κόκε. Καλό σούτ out στο 35. Το σούτ από τον Σέρτζιο Κόκε. Εδώ τον βλέπετε. Τους πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα την προηγούμενη αγωνιστική στην Κέρκυρα. Εδώ στο πάρι έχει χώρο, άνεση. Το ζυγίζει το σούτ. Μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Φερνάντες. Ένας παίκτης ο οποίος είναι από το 2006 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας γράψει την δική του ιστορία με την ομάδα του Άρη. 4 στα 8 εύστοχα σούτ και κεφαλιές ο Άρης. 3 στα 3 για τον Πανσεραϊκό. Ποσοστά βολών έχει ο Πανσεραϊκός. Ενώ για τον Άρη τα ποσοστά μπορούμε να πούμε, αν βάλουμε και λίγο μπάσκετ εδώ στη ζωή μας, ότι είναι για τα δίποντα. Ο Άρης ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση. Προσπάθεια με τον Κόκε να κάνει ωραία πάσα, είναι σε θέση offside όμως. Δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Καστίγιο. Εδώ και πάλι θα δούμε. Εδώ όταν φεύγει η μπάλα, νομίζω ότι καλύπτεται. Νομίζω ότι καλύπτεται από τον παίχτη που βρίσκεται αριστερά. Όχι από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αλλά από τον παίχτη ο οποίος είναι μπροστά στον βοηθό. Μίσελ. Ωραία πάσα για τον Καστίγιο, για τον Κόκε. Θα χάσει την μπάλα. Έρχεται ο Πάρκερ. Νταλέ. Σουμπίνιο. Κις. Πάρκερ. Τριανταφύλου. Και πάλι για τον Πάρκερ. Συνέχεια δίνει ο Βοσκάκης, θα γυρίσει βέβαια σίγουρα την φάση πίσω για να δώσει το φάουλ υπέρ του Πάρκερ. Περίμενε να δει αν η μπάλα πάει σε κάποιον συμπαίκτη του και σωστά γυρίζει για να δώσει το φάουλ υπέρ της ομάδας του Πανσεραϊκού. 8 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ το 1-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης διατηρείται, προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός στο 3ο λεπτό με τον Πάρκερ, ισοφάρισε ο Άρης με τον Μπομπαντίγια στο 15. Νέτο. Πολύ κλειστά ο Πανσεραϊκός, είναι δύσκολο για την ομάδα του Άρη. Γι' αυτό βλέπετε συνεχή κίνηση, αλλά χρειάζεται κίνηση και χωρίς την μπάλα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι χώροι για να πάρουν μπάλα οι επιθετικοί του Άρη και για οποιαδήποτε ομάδα ισχύει αυτό, καθώς σε άμυνες που είναι έτσι δομημένες είναι πολύ δύσκολο να εισχωρήσεις. Καστίγιο για τον Κόκε. Βγαίνει ο Παπάζογλου να κερδίσει. Κερδίζει και την κόντρα από την προσπάθεια του Τόχα και τώρα είναι ο Πανσεραϊκός με τον Πάρκερ. Βαθιά παλιά του Τριανταφύλου για τον Νταλέ. Θα πάρει την κεφαλιά. Προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια να κατεβάσει. Ανάμεσα σε δύο παίχτες, σε Ρονάλντο και Λαζαρίδη, θα χάσει την μπάλα. Ήταν δύσκολο εκεί. Γιώγο. Νταλέ, ο οποίος είναι και πιο ψηλός από τον Πάρκερ, ο Νταλέ έχει έρθει δεξιά, ο Πάρκερ είναι μπροστά τώρα. Και οι δύο καλοί παίχτες όμως μπροστά για τον Πανσεραϊκό. Προσπάθεια είναι τώρα για τον Άρη με τον Κόκκι να μπαίνει στην μεγάλη περιοχή. Κοντά στον γκολ ο Άρης για τον Καστίγιο, γκολ 2-1. Ο Νέρι Καστίγιο για δεύτερη σερή αγωνιστική πετυχαίνει γκολ. Ο άνθρωπος τον βλέπετε εδώ πως πανηγυρίζει, ο οποίος ήταν αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή. Τρέχει προς τον πάγκο και πανηγυρίζει μαζί με όλους τους αναπληρωματικούς του Άρη. Ο Νέρι Καστίγιο, η ανατροπή του σκορ για τον Άρη, ο οποίος βρέθηκε στο 3 πίσω στο σκορ με 0-1. Εδώ και πάλι βλέπετε. Πάσα από τον Κόκε, τον Νέρι Καστίγιο, ένα εύκολο γκολ για την ομάδα του Άρη. Με τον Νέρι Καστίγιο να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ. Το πρώτο την προηγούμενη αγωνιστική στην Κέρκυρα. Το δεύτερο
σήμερα εδώ στον Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ και πάλι από μια άλλη κάμερα που μας δίνει ο συνοδέτης μας. Και βέβαια ο Βοσκάκης τον περιμένει για να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Περιμένει να ντυθεί. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Είδαμε τον έξαλλο πανηγυρισμό του Νέρη Καστίγιο. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ είχε σκοράρει και στην Κέρκυρα. Ναι. Την προηγούμενη αγωνιστική και πήγε αμέσως στον Μπομπαντή γιατί ήταν ο πρώτος που τον πήρε στην αγκαλιά του στον πάγκο του Άρη. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με το ότι τραυματίστηκε νωρίς και αποχώρησε ο Μπομπαντή. Του αφιέρωσε πάντως τον γκολ. Μπορεί να κάνουν και παρέα εκτός γηπέδου, Παναγιώτη. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, σίγουρα η ψυχολογία πλέον είναι υπέρ του Άρη, ο οποίος ξεπέρασε το σοκ του τρίτου λεπτού πριν καν λήξει το πρώτο ημίχρονο και βλέπει με μια διαφορετική ματιά τη συνέχεια του παιχνιδιού. Μετά τον γκολ του Νέρη Καστίγιο. Σουμπίνιο. Κις. Γιώγο. Πίσω για τον Παπάζογλου. Ρέχει να μαρκάρει ο Καστίγιο. Φερνάντες. Ψηλά μακριά για τον Νταλέ. Κινό Λαζαρίδης, ο οποίος θα κερδίσει για τον Πορτίγια. Φάουλ. Υπέρ των γηπεδούχων, στο οποίο υπέπεσε ο Τριανταφύλου. Και βγει να μαρκάρει από την δεξιά πλευρά της άμυνας που καλύπτει. Καζναφέρης παίζει το 1-2 με τον Τόχα. Παίρνει και την πλευρά. Θα κάνει αυτό στην κίνηση. Μαρκάρεται από τον Διόγο. Θετικά. Πλάγιο out για τον Άρη. Καθώς ο Πορτογάλος απομάκρυνε. Βάλε σωστά το σώμα του. Κοντά Ζορντάο Διόγο. Γεννημένος στη Λισαβόνα πριν από 26 χρόνια. Λαθασμένη εκτίμηση του Μίσελ στην πάσα του Λαζαρίδη. Μπάλα πέρασε, πλάγιο out. Θα γίνει το λάθος. Το εκμεταλλεύεται ο Νέτο απέναντι στον Φερνάντες. Νέτο σουτάρει γκολ. 3-1 για τον Άρη, ο οποίος φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι καθώς παίρνει διαφορά 2 γκολ. Ποιον άλλο με τον Νέτο. Το βλέπετε εδώ πως πανηγυρίζει ο άνθρωπος γκολ για τον φετινό Άρη. Πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο. Σίγουρα κάπου αφιερώνει αυτό το γκολ ο Νέτο. Εδώ βλέπετε και πάλι πως έξυπνα μπήκε στην φάση, κέρδισε την μπάλα απέναντι στον Φερνάντες. Δεν είχε κανένα πρόβλημα αφού έχει περάσει τον Διόγο, ο οποίος έτρεξε να καλύψει τη λάθος πάσα του συμπαίκτου. Εδώ Νέτο με το δεξί. Και νομίζω ότι εδώ βλέπουμε και πόσο επιτυχημένη ήταν η αλλαγή θέσης από τον Σάκη Τσιόλη του Καζναφέρη με τον Νέτο. Σαφέστατα πολύ καλύτερος ο Άρης με την μετατόπιση του Νέτο ως δεξιού χαφ αντί του Καζναφέρη, ο οποίος γύρισε στα δεξιά της άμυνας της ομάδας της Θεσσαλονίκης. 3-1 πλέον, καθώς βαίνουμε προς την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και τα πράγματα για τον Πασεραϊκό είναι πάρα πολύ δύσκολα να γυρίσει αυτό το αποτέλεσμα εκτός έδρας. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα, το είπαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσης, μαζί με τον Άρη με την χειρότερη επίθεση, αλλά είναι και η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα και αυτό αποδεικνύεται στο σημερινό παιχνίδι. Στα 41 που είχε πριν ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι, πρόσθεσε άλλα 3 στο παθητικό της σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και έπεται και ένα δεύτερο. Η πάσα του Τόχα είναι πολύ δυνατή βέβαια για τον Κόκκι. Φερνάντες για τον Διόγο. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο να δούμε πλέον τις αντιδράσεις. Σαφέστατα πιο ήρεμα τα πράγματα για τον Σάκη Τσιόλη. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, βρισκόμενος με 2 γκολ μπροστά. Παναγιώτη. Ασφαλώς και είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Αντιθέτως, έχουν ζώσει τα φίδια τον Παύλο Δημητρίου, ο οποίος βλέπει πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του να έχει δεχτεί 3 γκολ. Και σε σχέση με αυτό που έλεγες Γιάννη προηγουμένως, με τα γκολ που έχει πετύχει ο Άρης,
Δεν ξέρω τι λένε οι αριθμοί, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Άρης έχει βάλει μέχρι τώρα 7 γκολ. 4 στην Κέρκυρα και 3 σήμερα. Πάντως, εδώ Παναγιώτη, μπορούμε να σταθούμε. Αν σκεφτούμε ότι ο Άρης είχε βάλει 16 γκολ πριν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σάκη Τσιόλη και έχει πετύχει 7 με τον Σάκη Τσιόλη σε λιγότερο από 2 παιχνίδια. Σωστά. Άρα είναι και η αλλαγή νοοτροπίας που μπορεί να επιφέρει ένας προπονητής στην ομάδα και το τι ζητάει από τους παίκτες του και πώς το βλέπουμε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι του Άρη, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει δεχτεί σε αυτά τα λιγότερο από 2 παιχνίδια και 4 γκολ και αυτό πρέπει να διορθωθεί από τον Σάκη Τσιόλη, ο οποίος σίγουρα ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι εμείς. Κις για τον Σουμπίνιο, κίνηση από τον Γεωργιάδη, ο οποίος δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα των Σερών. Έχει μπροστά τον Κασναφέρη, ο Γεωργιάδης θα γυρίσει πιο πίσω για τον Σουμπίνιο. Μαργάριο Φατή, κρατάει ο Σουμπίνιο όσο μπόρεσε να κρατήσει, καθώς έχασε τελικά την μπάλα. Και πλέον ο Άρης είναι και πάλι στην αντεπίθεση με τον Καστίγιο. Περιμένει ο Νέτο. Εκεί θα πάει η μπάλα από τον Καστίγιο. Γιώγο μαρκάρει και ο Κάστρο γυρίζει πιο πίσω. Πάσα για τον Κόγκε, δεν περνάει. Ένα λεπτό έξτρα χρόνου θα έχουμε με την συμπλήρωση των 45 που γίνεται τώρα. Εδώ βλέπετε και το λεπτό που δείχνει ο τέταρτος. Κόκε θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Φερνάντες, μπλοκάρει την μπάλα. Το βολέ από τον Φερνάντες. Νταλέ βρήκε τον Πάρκερ. Αφήνει και πάλι για τον Νταλέ. Από τον Σουμπίνιο πίσω για τον Κάστρο. Περιμένει ο Κις, εκεί θα πάει μπάλα. Κίνηση από τον Τριανταφύλου. Θα προτιμήσει τον Νταλέ, Πάρκερ. Και πάλι για τον Νταλέ. Ευνοείται από τις κόντρες ο Κις για τον Πάρκερ μες στην μεγάλη περιοχή. Μαρκάρουν δύο παίχτες του Άρη. Θα βγάλει τελικά την σέντρα έξω εκεί που είναι ο Σουμπίνιο. Κάνει την τρίπλα ο Σουμπίνιο. Δεύτερη τρίπλα, δεν μπορεί ανάμεσα σε δύο παίχτες του Άρη. Την πρώτη έπιασε, δεν έπιασε την δεύτερη. Ίσως η τελευταία επίθεση για τους γηπεδούχους αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον Νέτο και τον Διόγο. Ο Διόγο θα διώξει την μπάλα πλάγιο out και νομίζω ότι δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, καθώς ο Μιχάλης Βοσκάκης σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που μας παρουσίασε ένα όμορφο θέαμα με 4 γκολ. Την ομάδα του Πανσεραϊκού να ανοίγει το σκορ με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάρκερ στην όλη προσπάθεια της ομάδος του Πανσεραϊκού. Ισοφάρισε με εξίσου όμορφο τρόπο ο Μπουμπαντίγια στο 15 σε 1-1 και από εκεί και πέρα. Άλλα δύο γκολ από πλευράς Άρη με τον Καστίγιο και τον Νέτο μας δίνουν αυτό το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, τον Άρη να βρίσκεται μπροστά απέναντι στον Πανσεραϊκό με 3-1. Οι ομάδες βαίνουν προς τα αποδυτήρια, βλέπετε την μεγάλη διαφορά προσπαθειών, 11 σούτ για τον Άρη έναντι μόλις 3 του Πανσεραϊκού. Είχαμε δει πριν από τη στατιστική μας υπηρεσία ότι ο Πανσεραϊκός είχε 3 στα 3. Προς την αιστεία του Χουάνμα. Παρ' όλα αυτά, το σκορ είναι υπέρ του Άρη με 3-1. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος από το Κλεάνθης Βικελίδης. Θα γυρίσουμε στα στούντιο της Κάντζας και σε περίπου 10-12 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ του Άρη και του Πανσεραϊκού. Στο Κλεάνθης Βικελίδης οι δύο ομάδες δεν έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά του πρώτου ημίχρονου με τον Άρη, ο οποίος έχει πετύχει 3 γκολ και προηγείται 3-1 του Πανσεραϊκού, παρά το ότι βρέθηκε πολύ νωρίς, μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, πίσω στο σκορ με 0-1. 7 στα 11 σουτ εύστοχα και κεφαλιές βέβαια, 7 στις 11 προσπάθειες, αν θέλετε, εύστοχες έχει η ομάδα του Άρη, έναντι 3 στα 3. Ένα φοβερό ποσοστό για την ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία όμως έχει ευτυχήσει να πετύχει μόλις ένα γκολ. Το χαρακτηριστικό είναι τα λάθη. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες, 68 τον αριθμό, 32 για τους γηπεδούχους, 36 για τους φιλοξενούμενους και ίσως αυτά τα λάθη είναι που φέρνουν τα αρκετά γκολ για το πρώτο ημίχρονο, αφού βλέπουμε 4 γκολ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει κόσμο στο Κλεάνθης Βικελίδης για να παρακολουθήσει αυτά τα 4 γκολ, να παρακολουθήσει τις όμορφες κατά διαστήματα προσπάθειες που έχουμε τόσο από την γηπεδούχο ομάδα του Άρη, όσο βέβαια και από τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,
και όλα δείχνουν με αυτό το αποτέλεσμα από σήμερα και μαθηματικά θα βρεθεί στην δεύτερη εθνική. Βλέπετε εδώ του σκόρερ της αναμέτρησης, στο τρίτο λεπτό ο Πάρκερ, στο 15 ο Μπουμπαντίγια πέτυχε το δεύτερο φετινό του γκολ με την φανέλα του Άρη, όπως βέβαια και ο Καστίγιο, ο οποίος έδωσε το προβάδισμα στον Άρη στο 39 και αυτό το δεύτερο γκολ με την φανέλα του Άρη. Όσο για τον Νέτο, εδώ βλέπουμε όλα τα γκολ, η πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Πάρκερ και το δεξί σουτ στην αριστερή γωνία του Χουάνμα ανοίγει στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης για την ομάδα του Πανσεραϊκού το σκορ. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Άρη να απαντά στο 15. Εδώ βλέπουμε την πολύ όμορφη προσπάθεια του Μπομπαντίγια, ο οποίος αποφεύγει τον Βοσκόπουλο, το δεξί σουτ δεν μπορεί να το απομακρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Φερνάντες και αυτή είναι η ισοφάριση με τον Μπομπαντίγια στο 15 για την ομάδα του Άρη, χαρακτηριστικό στιγμιότυπο προς τον ηγωστό κόσμο που υπάρχει. Εδώ ο Κόκε μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, την κατάλληλη στιγμή γυρίζει στον Καστίγιο το 2-1 και εδώ ο Νέτο, ο οποίος παρακολουθεί, κλέβει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν αφήνει περιθώριο αντίδραση στον Φερνάντες, πετυχαίνει το τρίτο γκολ, το 3-1 στο 42, έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να είναι μπροστά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πανσεραϊκός με αυτή την ήττα, όπως διαγράφεται μετά το πρώτο ημίχρονο, αποχαιρετά και μαθηματικά πλέον την Super League, με τον Άρη να βλέπει κυρίως προς την Καβάλα το τι θα γίνει στο παιχνίδι μεταξύ της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου. Και το λέω αυτό διότι η Καβάλα με τον Ολυμπιακό Βόλου βρίσκονται ακριβώς πάνω από τον Άρη με 38 βαθμούς και αυτό το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Καβάλας με τον Ολυμπιακό Βόλου κοιτάζει ο Άρης για να δει αν θα μπορέσει να βγάλει αυτές τις δύο ομάδες πέραν της πέμπτης θέσης και να την κατακτήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου να μας πει αν υπάρχει κάποια αλλαγή πέραν της πρώτης αναγκαστικής που είχε ο Άρης με την αποχώρηση του Μπομπαντίγια. Στο 27 πήρε τη θέση του, να θυμίσω, ο Κρισταν Πορτίγια. Πάμε στον Παναγιώτη. Παναγιώτη. Από πλευράς Άρη δεν υπάρχει αλλαγή. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και από πλευράς Πανσεραϊκού. Να ενημερώσουμε τους φίλους συνδρομητές για την κατάσταση του Ραούλ Μπομπαντίγια, ο οποίος τον είδαμε να αποχωρεί στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου μετά τον γκολ που πέτυχε. Έχει υποστεί μια κάκωση στη λεκάνη. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός περίπου μία εβδομάδα. Το καλό είναι ότι υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει αγώνες. Επομένως, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όταν ο Άρης θα ταξιδέψει στην Τρίπολη, όπως μας είπε ο γιατρός του Άρη, μάλλον ο Μπομπαντίγια θα είναι στην αποστολή. Ο Άρης, που να πούμε, Παναγιώτη, ότι στα τρία παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος έχει δύο φορές να φύγει εκτός Κλεάνθης Μικελίδης. Θα πάει στην Τρίπολη, όπως είπε, στην επόμενη αγωνιστική. Θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Βόλου και θα τελειώσει το πρωτάθλημα στην Ξάνθη, την τελευταία αγωνιστική στις 17 το Απριλίου. Εδώ ο Μιχάλης Βοσκάκης σφυρίζει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο σκορ ή στο αποτέλεσμα. Σαφώς δυσκολότερα βέβαια στο αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο ευκολία υπάρχει στο να αλλάξει κάτι στο σκορ σε αυτό το 3-1. Με τον Πανσεραϊκό να συνεχίζει με τους ίδιους 11, τον 30 φίλου να κάνει το λάθος, δηλαδή τη δυνατότητα στον Τόχα να κερδίσει. Για τον Φατί, αλλάζει με τον Καστίγιο Φατί και τώρα Μίσελ. Βλέπουμε και πάλι όπως μετά το 15ο λεπτό της αναμέτρησης τον Κασναφέρη να είναι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Νέτο να είναι μπροστά του. Ο Νέτο άλλωστε με το τρίτο σημερινό γκολ του Άρη που πέτυχε έφτασε τα 6. Ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι επιθετικός, παρόλα αυτά είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Μακράν από τον δεύτερο. Προσπάθεια για να βρει τον Κόκκιο Φατί δεν ήταν επιτυχημένη, όμως και του Διόγκο το διώξιμο δεν ήταν καλό. Φατί. Ρονάλντο. Λαζαρίδης. Τόχα. Πορτίγια. Λαζαρίδης. Τόχα. Πορτίγια. Μίσελ. Πολλές πάσες το έκαναν και στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Άρη. Να αλλάζουν την μπάλα αρκετά μέχρι να βρουν την κατάλληλη στιγμή
να περάσουν μπροστά. Γιώργο, μαρκάρεται από τον Καστίγιο. Γυρίζει πιο πίσω. Για τον αρχηγό της ομάδας του Πανσεραϊκού, τον Παπάζογλου, ο οποίος διώχνει μπάλα, περνάει για τον Πάρκερ. Είναι δίπλα του Σουμπίνιο, κρατάει ο Πάρκερ. Έχουν γυρίσει οι παίχτες του Άρη. Τώρα θα αλλάξει για τον Κις. Γίνεται την κίνηση και από τον Γεωργιάδη. Εκεί θα πάει μπάλα από τον Κις. Βγήκε μπροστά τον Κασναφέρη, ο Γεωργιάδης έκανε την κίνηση. Η πάσα του όμως για τον Σουμπίνιο δεν θα περάσει, αφού ο Τόχαν θα απομακρύνει πλάγι out. Διώγω με τον Νέτο, θα κερδίσει τις κόντρες ο Πορτογάλος και το πλάγιο out. Είναι για τον Άρη, λέει ο Βοσκάκης. Παλαβρήκε τον Διώγω, εμείς απλώς εδώ θα το επαληθέψουμε. Εδώ, συμπεράσματα δικά σας. Από την κόντρα μεταξύ των δύο παιχτών. Παπάζογλου. Ο Κις έκανε μεγάλο κοντρόλ. Έδωσε δυνατότητα στον Καστίγιο να κρατήσει μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες του Πανσεραϊκού. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε τόσο μικρό χώρο να κρατήσει. Καστίγιο, ο οποίος έχει άψογη τεχνική. Το είχαμε δει αυτό και στην προηγούμενη παρουσία του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σε πολύ πιο νεαρή ηλικία. Συχνότερα παιχνίδια, καθώς τώρα ήρθε εδώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης στη μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου, χωρίς να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Ο Δημητρίου εδώ δίνει εντολές στον Παπάζογλου. Κάστρο. Διόγκο για τον Παπάζογλου. Για τον Κάστρο θα χάσει την μπάλα με φάουλ όμως από τον Τόχα. Κάστρο, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Τόχα. Εδώ θα δείτε πως πέφτει πάνω στον Κάστρο. Έχει περάσει την μπάλα ο Σέζαρ Κάστρο από τον Τόχα με μια κίνηση. Δεν θα του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ενδεχόμενη νίκη του Άρη στο σημερινό παιχνίδι θα τον κρατήσει βέβαια στην 7η θέση της βαθμολογίας, στους 36 βαθμούς, περιμένοντας όπως σας είπα να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι της Καβάλας με τον Ολυμπιακό Βόλο. Δύο ομάδες που έχουν 38 βαθμούς και από αυτές τις δύο ομάδες θέλει να βγάλει εκτός play-off ο Άρης για να πάρει τώρα προς το τέλος την 5η θέση. Καθώς η ΑΕΚ των 43 βαθμών και ο ΠΑΟΚ των 40 είναι αρκετά μακριά για τις λιγοστές αγωνιστικές που απομένουν για να καλυφθεί μια τέτοια διαφορά. Ο Άρης, ο οποίος έκανε μια αγωνιστική κοιλιά, μην ξεχνάμε ότι μετήχε μέχρι προσφάτως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τελευταίο του παιχνίδι, διπλό παιχνίδι αν θέλετε, με την Manchester City, η οποία τον απέκλεισε. Με τον τρίτο προπονητή την φετινή χρονιά, μια χρονιά που ξεκίνησε με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα για περίπου 50 μέρες ο Γιάννης Μιχαλίτσος, offside ο Καστίγιο, κάθισε στον πάγκο της ομάδος του Άρη. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν απέναντι στον συμπολίτη Ηρακλή Ήτα και κάποιες δηλώσεις για την ποιότητα της ομάδος τον έφεραν εκτός. Βρέθηκε διαθέσιμος και νομίζω ότι ο Άρης ήταν τυχερός για το timing που βρέθηκε διαθέσιμος ο Σάκης Σιόλης και υπέγραψε για το υπόλοιπο της σεζόν συν τον επόμενο βέβαια χρόνο. Ο Σάκης Σιόλης, ο οποίος πιστεύει, παρά του ότι ανέλαβε έχοντας μόνο 5 αγωνιστικές στη διάθεσή του για να ανακτήσει κάποιες θέσεις στη βαθμολογία και να βρεθεί στα play-off με πιθανότητα ευρωπαϊκής εξόδου, πήρε το ρίσκο θεωρώντας ότι μπορεί να το πετύχει η ομάδα του Άρη. Και κάτω από προϋποθέσεις βέβαια, καθώς δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα δικά της αποτελέσματα αλλά και των άλλων ομάδων, μπορεί να το κάνει και να δικαιωθεί ο Θεσσαλός προπονητής. Παλιά για τον Κόκε, ανάμεσα στις συμπληγάδες Παπάζογλου και Βοσκόπουλο. Τελευταίος είναι αυτός που θα διώξει πλάγι out. Φάουλ από τον Πάρκερ, που σφυρίζει ο Βοσκάκης. Ένας από τους διαιτητές που δεν έχουν δώσει πέναλτι στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Μιχάλης Βοσκάκης.
Και ο Άρης δεν έχει κερδίσει πέναλτι φέτος, όπως πολύ σωστά μου επισημαίνει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί και στο σημερινό παιχνίδι αυτή η παράδοση. Η εκτέλεση του φάουλ. Προσπαθεί λανθασμένα να απομακρύνει ο Βοσκόπουλος, βγαίνει ο Φερνάντες, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σκόπουλος, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στη φάση της ισοφάρισης, πήγε να γίνει και τώρα αρνητικός πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Φατή. Ωραία η παλιά για τον Κόκε. Η μπάλα θα καταλήξει στον Καστίγιο από την μερική απομάκρυση του Παπάζογλου. Πάντα ο Καστίγιο. Βάζει ωραία το σώμα του και κλέβει ο Σουμπίνιο. Γεωργιάδης. Τον Σουμπίνιο. Ανοίγει για τον Νταλέ. Έχει παρακολουθήσει τη φάση. Έχει βγει ο Χουάνμα και μπλοκάρει την μπάλα. Λαζαρίδης για τον Τόχα. Αρκετή δουλειά και στην μεσαία γραμμή του Άρη. Αθόρυβη δουλειά από τον Τόχα και τον Φατή. Παίχτες του Άρη, τους οποίους βλέπουμε στο σημερινό μας να έχουν διακριτούς ρόλους, να ξέρουν τι ζητάνε στον αγωνιστικό χώρο και πώς θα κινηθεί ο καθένας εξ αυτών. Απομάκρυση από τον Γιάρο. Ρονάλντο Γιάρο, αν ήταν και λίγο νεότερος, θα ήταν ό,τι πρέπει για τον Άρη. Έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σιγουριά στα μετώπιστε. Σουμπίνιο. Κρατάει την μπάλα. Αλλάζει για τον Γεωργιάδη. Ο Νταλέ είναι στην μεγάλη περιοχή με τον Πάρκερ. Γεωργιάδης πιο πίσω για τον Διόγκο. Θα γίνει σέντρα. Απομάκρυση από τον Ρονάλντο Γιάρο. Και βγαίνει ο Τόχα. Ζητάει κάποιο στήριγμα. Έχει τον Τριανταφύλου μπροστά του. Προσπαθεί να τον περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ. Η εκτέλεση του φάουλ. Ενώ φτάνουμε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Σίγουρα δεν έχει ούτε την κίνηση του πρώτου ημιχρόνου, ούτε την ποιότητά του αυτό το δεκάλεπτο που έχουμε διανύσει. Κόκε για τον Καστίγιο. Προσπαθούν να παίξουν τον αδίο, να του πατήσει ο Μεξικάνος την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Απομάκρυναν οι αμυντικοί. Όμως ο Άρης επιμένει με τον Λαζαρίδη, τον Μίσελ. Ωραία η προσπάθεια για τον Καστίγιο. Βοσκάκης offside σφύριξε, δεν σφύριξε το φάουλ. Νόμιζα πως θα σφύριξε το φάουλ. Όμως σφύριξε offside. Αυτή την περίπτωση. Εδώ θα δείτε. Προσπάθεια. Ναι, σίγουρα είναι offside, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι προϋπήρχε το φάουλ και μπορούσε να σφυριχτεί από τον Ρεθυμιώτη ρέφερι. Γεωργιάδης. Θα κερδίσει την μπάλα ο Σουμπίνιο. Έρχεται ο Κασναφέρης να μαρκάρει. Κρατάει όμως ο Σουμπίνιο. Θα κάνει και το σουτ. Προσπάθησε να βάλει φάλτσο. Δεν έπιασε. Η μπάλα έφυγε out από το αριστερό δοκάρι του Χουάνμα. Στο 56. Χουάνμα, ο οποίος δεν έχει και πολλές ευκαιρίες. Εδώ βλέπετε και πάλι την προσπάθεια. Το σουτ. Out. Διότι μπροστά του έχει τον Μιχάλη Σιφάκη. Ο οποίος είναι ο βασικός goalkeeper της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πλέον βασικός goalkeeper και στην Εθνική Ελλάδος. Κάνοντας ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Φατή. Από τον Τόχα παρακινδυνευμένα για τον Ρονάλντο Γιάρο και τον Χουάνμα να απομακρύνει. Πορτίγια πήρε την κεφαλιά. Δεν βρήκε όμως κάποιο συμπαίχτη του. Η απομάκρυση από τον Βοσκόπουλο. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Με τον Μίσελ. Νέτο. Καστίγιο. Σουμπίνιο. Παπάζογλου άλλαξε για τον Γεωργιάδη. Πίσω για τον Φερνάντες. Τρέχει πάλι ο Καστίγιο. Ο μακρύνει ο Πορτογάλος. Το στήθος ο Πάρκερ για τον Τριανταφύλου. Και πάλι Πάρκερ. Προσπαθεί να αλλάξει με τον Νταλέ. Δεν κράτησαν την μπάλα. Φιλοξενούμενοι. Δυνατά, πετυχημένα. Ο Τόχα. Νέτο.
Κάτσε να φέρεις. Φατί. Καλή σκέψη, όχι όμως και η πράξη. Είδε την κίνηση από αριστερά του Πορτίγια, όμως η πάσα του δεν έφτασε ποτέ εκεί. Εδώ Σάκης Τσιόλης. Σαφέστατα, η οπαδή του Άρη πρέπει να είναι ευχαριστημένη από την επιθετική τουλάχιστον συγκομιδή της ομάδος αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Σάκη Τσιόλη, 7 γκολ. Αν πετύχει ένα ακόμα, θα έχει πετύχει σε δύο παιχνίδια τα μισά από ό,τι έχει πετύχει όλο το πρωτάθλημα. Καστίγιο. Η σέντρα δεν θα περάσει. Πάρκερ. Με δυσκολία προσπαθεί. Μάχεται ανάμεσα στον Μίσελ και τον Τόχα να κρατήσει την μπάλα. Την κρατάει. Σουμπίνιο. Αλλαγή, προσπάθεια μάλλον για αλλαγή από τον Κάστρο. Το πλάγιο out για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Παναγιώτη Στεφάνου, να δούμε κινήσεις προπονητών. Παναγιώτη. Ο Τσιόλης παρά το 3-1 δεν εφησυχάζει στον πάγκο του Άρη. Αυτό είπε προηγουμένως τον Τόχα. Να πιέσουν, να βγουν πιο μπροστά οι παίκτες του, να πιέσουν στη μεσαία γραμμή τα χαφ, να βγαίνει η ομάδα και από τις επτέρυγες προκειμένου να φτάσει σε ένα ακόμη γκολ. Δεν θέλει να βλέπει παίκτες οι οποίοι επαναπαύονται σε αυτό το σκορ, το οποίο βεβαίως δίνει τους τρεις βαθμούς με σχετική άνεση στον Άρη. Πάντως έχει απόλυτο δίκιο ο Σάκης Τσιόλης, γιατί δείχνουν οι παίκτες του Άρη ότι έχουν επαναπαυθεί πάνω σε αυτό το 3-1 και έχουν κατά βάση, ενώ βλέπουμε και πάλι εδώ το φάουλ του Τόχα, το δεύτερο ημίχρονο περάσει περισσότερο σαν ένα διαδικαστικό κομμάτι του αγώνα, ενώ δεν είναι έτσι. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή, έτσι. Μάλιστα, στη θέση του Τόχα θα περάσει σε λίγο ο Ιάπωνας, ο Σακάτα από πλευρά του Άρη. Ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει πέσει, ενώ έχουμε αλλαγή και από πλευρά Πανσεραϊκού. Σε λίγο θα δούμε. Λοιπόν, η αλλαγή τώρα που θα γίνει είναι από πλευρά Άρη. Παναγιώτη πρώτα. Ακριβώς. Ο Κάρλος Τόχα είναι αυτός που ήδη παίρνει το δρόμο για τον πάγκο του Άρη. Στη θέση του Νταεσού και Σακάτα. Μιλήσαμε για αυτόν στο ξεκίνημα. Την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεδώσει λίγο, να παίξει ποδόσφαιρο, να ξεχαστεί από όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα του. Αλλαγή και για τον Πανσεραϊκό με τον Σίντζιντς να μπαίνει στη θέση του Κάστρο. Μάλιστα, ο Ούρος Σίντζιτς λοιπόν θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, 25χρονος από το Ούζιτσε. Θα περάσει στη θέση του Κάστρο, εδώ τον βλέπετε. Τον Κάστρο να αποχωρεί. Έδωσε και αυτό στις δικές του μάχες. Πρώτη αλλαγή, ο Σίντζιτς. Στη θέση του. Για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, μισή ώρα περίπου στις καθυστερήσεις. Καστίγιο. Η σέντρα είναι σε θέση offside. Δεν υπάρχει συνέχεια. Ήταν στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Ιάπωνας, ο Σακάτα. Εδώ βλέπετε, όταν γίνεται η σέντρα είναι πιο μπροστά. Σωστή υπόδειξη από τον βοηθό. Με την μετατόπιση λοιπόν του Ιάπωνα, Νταϊσού και Σακάτα από τη δεξιά πλευρά, συγκλίνει προς το κέντρο ο Νέτο, παίρνοντας θέση στην μεσαία γραμμή δίπλα στον Φατί και ουσιαστικά παίζοντας εκεί που έπαιζε ο Τόχα. Ένας παίκτης για όλες τις θέσεις ο Νέτο, μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Έχει παίξει τερματοφύλακας, Παναγιώτη, ο Νέτο, και δεν το θυμάμαι. Διότι παίζει αμυντικός, παίζει στη μεσαία γραμμή, παίζει χαφ, σκοράρει, πρώτο σκόρερ του Άρη. Εάν μη τι άλλο, νομίζω ότι είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του Άρη τη φετινή περίοδο. Αν δεν είναι αυτός πολυεργαλείο, ποιος είναι? Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και με τους πολλούς τραυματισμούς στους τερματοφύλακες που έχει ο Άρης κατά περιόδους, τον βλέπω για κανένα πεντάλεπτο να κάθεται και κάτω από την εστία. Κασναφέρης για τον Ρονάλντο Γιάρο. Πάνμα. Απομάκρυση. Σωστή όμως για τον Μίσελ.
Ο Καστίγιο αντέχει ακόμα. Είναι στον αγωνιστικό χώρο και λέω αντέχει ακόμα, καθώς ένας παίκτης ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολο αν θα είναι στην αποστολή. Και στην αποστολή μπήκε και στην ενδεκάδα και σκόραρε. Εδώ η Άπονας θα κάνει την σέντρα κοντά στον γκολ, δοκάρι για τον Άρη. Στο 62 η ευκαιρία για το τέταρτο γκολ από τον Νέρι Καστίγιο. Μόνο που μιλούσαμε για τον Καστίγιο και πάλι ο Άρης μπροστά με τον Κόκε. Καθυστερεί καθώς ο Καστίγιο ήταν σε θέση offside και πολύ σωστά έκανε, τώρα θα του δώσει την μπάλα που είναι σε κανονική θέση. Μαρκάρεται από τον Γκιόγο. Κόκε, Νέτο. Κόκε. Καστίγιο. Κρατάει την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση. Μαρκάρει ο Γεωργιάδης. Τώρα είναι και η ώρα να δείξουμε την τέχνη μας. Ενώ ο Πανσεραϊκός, όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Στεφάνου, ετοιμάζει τον Παπαδόπουλο να περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε και πάλι εδώ την σέντρα. Το σούτ με το δεξί από τον Καστίγιο. Σέντρα ήταν από τον Σακάτα. Με το αριστερό το σούτ, συγγνώμη. Η μπάλα θα βρει το κάθετο δοκάρι. 12 τελικές για τον Άρη, 4 για τον Πανσεραϊκό. Και είναι ακριβώς στατιστικά να πούμε ότι ανά 4 τελικές υπάρχει και ένα γκολ. Για τον Άρη, που για όσους ασχολούνται με τα στατιστικά έλεγαν ότι όταν κερδίζει στο Χαριλάου δεν δέχεται γκολ, σήμερα δέχτηκε γκολ, καθώς οι προηγούμενες νίκες του ήταν με 2-0 και 1-0. Σκορ καρμπών. 5 νίκες είχε στο Χαριλάου, στο Κλάνης Βικελίδης. 3 νίκες με 1-0, 2 με 1-0. 3 με 1-0, 2 με 2-0. Ο Μενδρινός ετοιμάζεται. Όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Στεφάνου, θα είναι η τρίτη αλλαγή του Σάκη Τσιόλη και θα πάρει τη θέση του Νέρη Καστίγιο. Σαφέστατα ταλαιπωρημένος, δεν θα μπορούσε να βγάλει τα 90 λεπτά του Καστίγιο, ο οποίος είναι και ο μοναδικός παίκτης που έχει δεχτεί και την κάρτα στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν στην φάση του γκολ. Αλλαγή όμως και για τον Δημητρίου, καθώς περνάει ο Παπαδόπουλος στο 65 και θα πάρει τη θέση του Σουμπίνιο. Εδώ βλέπετε τον Σουμπίνιο να αποχωρεί. Ο σκόρερ της νίκης του Πανσεραϊκού στο πρώτο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός στις Σέρες δεν έκανε πολλές νίκες. 4 στον αριθμό. Μία εξ αυτών ήταν απέναντι στον Άρη. Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με περιπέτεια, καθώς διεξήχθησε 2 μέρες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Με τον Σουμπίνιο να δίνει την νίκη με 1-0 στον πρώτο γύρο στον Πανσεραϊκό. Και δυστυχώς έχει αρχίσει και η βροχή εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάρκερ άλλαξε με τον Σίντζιτς. Η σέντρα δεν θα περάσει από τον Ρονάλντο Γκιάρο. Πάει να γίνει το λάθος αφού γύρισε προς τα πίσω ο Σακάτα. Εδώ μέσα στην μεγάλη περιοχή πέφτει κάτω, δεν είναι πέναλτι, όπως κάνει είναι κοντά, παρακολουθεί την φάση και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Άρη πλέον να εδώ βλέπετε την φάση. Ας δούμε όμως αργότερα το replay για να δούμε σε ζωντανή. Καθυστέρησε βέβαια ο Καστίγιο, έτσι δεν έβγαλε γρήγορα την αντεπίθεση η ομάδα του Άρη από τα αριστερά με τον Νέρη Καστίγιο. Παπαδόπουλος, η αλλαγή του Δημητρίου, ο οποίος έχει πάει από την δεξιά πλευρά. Εδώ πάει να γίνει το μπέρδεμα μεταξύ του Χουάνμα και του Ρονάλντο Γιάρο. Τελικά απομάκρυναν οι παίκτες του Άρη και βγαίνουν στην επίθεση με τον Νέτο.
Κρατάει ο Νέτο. Περιμένει ο Κόκε. Εκεί θα πάει η μπάλα. Έχει μπροστά του τον Διόγκο. Πάλι για τον Νέτο. Προσπαθεί να περάσει για τον Κόκε. Δεν τα καταφέρνει, αλλά έχει το Καστίγιο να κερδίσει την μπάλα. Πορτίγια. Νέτο. Η σέντρα. Η κεφαλιά. Out. Σακάτα. Έπιασε την κεφαλιά. Ανενόχλητος. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φερνάντες στο 68. Εδώ. Η σέντρα. Σηκώνεται ο Ιάπωνας. Θα πιάσει την κεφαλιά. Θα πετάξει την μπάλα όμως έξω. Σίντζιτς. Φατί μάχεται με τον Πάρκερ. Νταλέ. Ωραία προσπάθεια να αποφύγει. Και τα κατάφερε βέβαια. Τον Λαζαρίδη. Όμως μπαλά άνοιξε πολύ. Δεν μπορεί να τα κάνει κιόλα μόνος του. Είναι σαφέστατα πολύ μόνος μπροστά. Και ο Νταλέ και ο Πάρκερ που έχουν κάνει πολλή δουλειά προσπαθούν. Ο Γεριάδης δεν έχει δώσει σήμερα παιχνίδι ανάλογο της αξίας του. Ουσιαστικά ο Πανσεραϊκός, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, γέρνει προς τα δεξιά με Πάρκερ περισσότερο και Νταλέ στην κορυφή και όχι προς τα αριστερά όπου αγωνίζεται ο Γεωργιάδης. Δεν έχει καθόλου ενοχλήσει αρχικά και για λίγο χρόνο τον Νέτο και κατά δεύτερο λόγο τον Καζναφέρη, ο οποίος μετά το 15ο λεπτό της αναμέτρησης πέρασε ως δεξιμπακ. Φατί για τον Νέτο. Θα κοπεί από τον Κις. Γεωργιάδης προσπαθεί να περάσει τον Καζναφέρη, θα γυρίσει το φάουλ. Και τώρα είναι η ώρα της αλλαγής για την ομάδα του Άρη με τον Κώστα Μενρινό. Στο 69 να παίρνει τη θέση του Νέρη Καστίγιο. Και από ό,τι ακούγεται πολύ ψηλά στα δημοσιογραφικά, ο Σάγης Τσιόλης του δίνει εντολές να παίξει σε θέση 10, όπως χαρακτηριστικά του είπε ο Παναγιώτη, έτσι. Λοιπόν, με Πορτίγια και Νέτο στις πτέρυγες. Ναι, ναι. Εδώ βλέπετε τον Κώστα Μεδρινό και μακριά στο πλάνο τη βροχή που πέφτει και όσο περνάει η ώρα δυναμώνει. Πάρκερ στην εκτέλεση του φάουλ. Χωρίς πολύ δύναμη, ο Μεδρινός στην πρώτη του επαφή απομάκρυνε. Και πάλι ο Μεδρινός ανοίγει αρκετά την μπάλα. Έτσι δίνει την δυνατότητα στον Σίντζιτς και τον Παπαδόπουλο να απομακρύνει τελικά ο νεαρός. Πλάγιο out. Ενώ ο Γεωργιάδης ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Είχε περάσει, τώρα μπήκε. Από το φάουλ ήταν εκτός για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Πορτίγια. Ωραία πάσα για τον Νέτο. Θα προλάβει. Προλαβαίνει ο Νέτο. Βγάζει και την σέντρα. Αμέσως το shoot out. Ωραία η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Με τελικό αποδέχτη τον Νταϊσούκε Σακάτα. Ο οποίος έπιασε το shoot. Όχι όμως γεμάτο. Εδώ βλέπετε τον Νέτο. Σακάτα θα πιάσει το shoot. Όχι όμως όπως θα ήθελε. Μπάλα βρήκε κάτω και έφυγε έξω. Και γι' αυτό βέβαια Σακάτα, ο οποίος θα ήθελε να πετύχει ένα γκολ και να ευχαριστήσει με το δικό του τρόπο τους οπαδούς του Άρη. Επιθετικό φάουλ έχουμε εδώ από τον Νταλέ. Γι' αυτό το πανό και τις ευχές που έγραψαν για την χώρα του. Το 3-1 παραμένει 19 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο και σαφέστατα βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Το Πανσεραϊκό να μην πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα υπέρ του και τον Άρη να επαναπαύεται από αυτό το 3-1 που διαμορφώθηκε
στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Παναγιώτη Στεφάνου, να μας πει για την τελευταία αλλαγή του Πανσεραϊκού, υπολογίζω. Σωστά. Με τον Μουσικάκη να ετοιμάζεται. Έχει πάρει εντολή από τον Παύλο Δημητρίου. Είναι ευκαιρία τώρα για τον προπονητή του Πανσεραϊκού να βάλει νέα παιδιά. Ούτως ή άλλως αυτό έλεγε ο προγραμματισμός, ότι αν ο Πανσεραϊκός χάσει πια και τις μαθηματικές ελπίδες που έχει για παραμονή στην κατηγορία, θα αρχίσει την προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Είναι ευκαιρία λοιπόν να παίξουν νέα παιδιά, να προετοιμαστεί η ομάδα για το καινούργιο πρωτάθλημα της Football League, στο οποίο θα πάρει μέρος του χρόνου η ομάδα των Σερών. Θα περάσει η Παναγιώτη στη θέση του Κις. Να το δούμε. Το λέω επειδή έχει τραυματιστεί, μήπως δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κις. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, στη θέση του Κις θα περάσει ο Κώστας Μουσικάκης. Ευκαιρία νομίζω να βλέπουμε και Έλληνες. Μουσικάκης, Παπαδόπουλος, Τριανταφύλου, Βοσκόπουλος, Παπάζογλου, Γεωργιάδης στην ενδεκάδα του Πανσεραϊκού. Οι περισσότεροι εξ αυτών νέα παιδιά. Άλλωστε, αν αφήσουμε λίγο έξω τον Πανσεραϊκό και πάμε στον Ομό Σερών, έχει πολλές και καλές ομάδες και στις μικρότερες κατηγορίες, αλλά και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Ομού Σερών βλέπουμε πολλά ταλέντα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για τους ξένους του ελληνικού πρωταθλήματος και για τα ταλέντα που μένουν ταλέντα. Ο Φατή για τον Μενδρινό. Η πάσα για τον Σακάτα δεν θα προλάβει. Μπάλα περνάει έξω, πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό. Πάρκερ. Ο Μενδρινός έκοψε. Φατή. Λαζαρίδης. Κόβεται προσωρινά η πάσα του, αφού έρχεται ο Πορτί για να κερδίσει. Για τον Μενδρινό. Παλιά για τον Σακάτα. Καλύπτει με το σώμα. Σου μπορούσε ο Βοσκόπουλος, η απομάκρυση για τον Σίντζιτς. Λάθος από τον Παπαδόπουλο. Ασναφέρης. Και αυτός όμως δεν έκανε αξιόλογη πάσα για τον Νέτο, ο οποίος κινήθηκε δεξιά. Ο Διόγκομος είναι αυτός που έκοψε. Γεωργιάδης, νέο κόψιμο, Μενδρινός προσπαθεί να περάσει για τον Κόκε. Πολλές οι λανθασμένες πάσες από τους παίχτες των δύο ομάδων. Να θυμίσω ότι είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπως μας έδωσε η στατιστική μας υπηρεσία, 68 λάθη. 32 από τους γηπεδούχους και 36 από τους φιλοξενούμενους. Πολλά τα λάθη. Όλα αυτά ενώ παραμένει το 3-1 και μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Πάρκερ άλλαξε για τον Παπαδόπουλο. Σπάθησε να παίξει με τον Νταλέ. Το Μενδρινός να κερδίσει. Λαζαρίδης. Και οι παίχτες του Άρη θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να πετύχουν το κάτι παραπάνω. Μίσελ για τον Κόκε. Νέτο θα κάνει το σουτ. Δεν ήταν αυτό που θα ήθελε. Κάτι μεταξύ σουτ και σέντρας. Για σουτ δεν ήταν καλό, ούτε για σέντρα όμως, καθώς ερχόταν από την αριστερή πλευρά ο Σακάτα. Εδώ βλέπετε ο Κόκε. Αμέσως από τον Νέτο. Όμως δεν κατάφερε τουλάχιστον αυτό που σκεφτόταν. Τριανταφύλου θα αφήσει να περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παναγιώτη, από βροχή τι γίνεται εκεί, γιατί βλέπω ότι έχει δυναμώσει αρκετά, έτσι. Όσο πάει και δυναμώνει, και αυτό είναι το άσχημο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπω και μια διαφήμιση απέναντι που λέει το απόλυτο παπί. Λοιπόν, καταλαβαίνω τι γίνεται με τη βροχή. Είναι ό,τι πρέπει η διαφήμιση, το απόλυτο το παπί θα γίνει εκεί. Νομίζω, Γιάννη, και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι το πρόβλημα για μας. Εμείς καλυπτόμαστε. Α. Το πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές είναι. Πάντως, βλέπω, Παναγιώτη, μας δίνεται βέβαια αυτή η δυνατότητα με το θέαμα που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο, ότι δεν υπάρχει καθόλου διάθεση για παιχνίδι. Το έχουν δει περισσότερο διαδικαστικά αυτά τα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Οι παίχτες και των δύο ομάδων έχουν κάτσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύουν ότι αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Είναι αυτή τη δυνατότητα. Ναι, ναι. Στους παίκτες του Άρη να κάνουν και μια κάποια συντήρηση εν ώψη της συνέχειας. Στον Πανσεραϊκό βεβαίως έχει επέλθει απογοήτευση. Ναι, αλλά αυτή η συνέχεια, Παναγιώτη, είναι σε 15 μέρες. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάποιο παιχνίδι, ξέρεις, να κάνουμε μια συντήρηση για την Τετάρτη. Έχουμε την Εθνική. Υπήρχε δυνατότητα να
να δείξουν στον Τσιόλη, σε ένα νέο προπονητή, ότι αξίζουν μια θέση στην ενδεκάδα. Πολλά πράγματα μπορούσαν να κάνουν απέναντι σε μια ομάδα απογοητευμένη. Μιλάω για τον Άρη. Και απ' την άλλη, βέβαια, τα παιδιά του Πανσεραϊκού, καθώς είναι νέα, να πάρουν εμπειρίες και να δείξουν ότι αξίζουν να φορέσουν αυτή τη φανέλα για την επόμενη χρονιά. Να μείνουν δηλαδή στο ρόστερ για τη νέα χρονιά που θα προσπαθήσουν πάλι την επάνωδο στη Super League. Είναι και η βροχή στη μέση, ανασταλτικός παράγοντας για όλα αυτά. Το απόλυτο παπί. Λοιπόν, Μίσελ. Ποντίγια για τον Μενδρινό. Φινή για τον Μίσελ. Μόνο κόκκινη στην κορυφή της επίθεσης, έτσι, αλλά μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία να αλλάξουν αρκετές πάσες οι παίκτες του Άρη, χωρίς να τα καταφέρνουν πάντα βέβαια. Τώρα προσπαθούν να βρουν τον Σακάτα. Προσπαθεί με τα κουνάκι να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Παλεύει ο Ιάπωνας. Λαζαρίδης κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου, φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Στο 78. Κόκε για τον Καζναφέρη. Κάνει την κίνηση να περάσει από δύο παίχτες του Πανσεραϊκού. Πέφτει κάτω όμως. Μπερδεύτηκε η γη. Ρονάλντο Γιάρο έκανε την μεγάλη πάσα. Στα αρχή τυχερός, μπαλά πέρασε και πήγε εκεί που ήθελε. Όχι και ο Πορτίγια όμως, καθώς έκοψαν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Με τον Σίντζετς. In offside ο Πάρκερ. Εδώ ο Πάρκερ, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Πανσεραϊκό στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Και εδώ η φάση όπου σημειώθηκε το offside. Είναι κάτω. Πάει ο Μοσκάκη σιγά σιγά να δει. Δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Για τον Λαζαρίδη, ο οποίος σηκώθηκε. Καζναφέρης. Νέτο. Άλλο ένα κόψιμο. Από τον Λαζαρίδη στον Ρονάλντο. Φατί. Νέτο για τον Μενδρινό. Τραβάει δύο παίχτες πάνω του και δίνει στον Κόκε. Και πάλι για τον Μενδρινό. Περιμένει ο Νέτο και ο Κόκε. Τον Κόκε θα δει ο Μενδρινός. Νέτο και πάλι για τον Κόκε. Σε μικρό χώρο αλλάζουν παίχτες. Αλλάζουν πάση, συγγνώμη, οι παίχτες του Άρη. Τώρα η πάσα για τον Κόκε είναι δυνατή. Καταλήγει out. Καλή σκέψη από τον Νέτο. Δεν κατάφερε όμως να βρει τον Κόκε στην κάθετη πάσα. Όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα λίγα λεπτά μετά την λήξη θα μπορείτε να τα δείτε στο site www.novosport.gr. Γκολ από όλα τα παιχνίδια της Super League, τα οποία σήμερα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να παίρνει την υγεία όπως δείχνουν τα πράγματα, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο σημερινό παιχνίδι, και να περιμένει αφενός τα ευχάριστα νέα, που θεωρώ ότι τα ευχάριστα είναι να μην υπάρξει νικητής στην καβάλα, ούτως ώστε να μειώσει από τους 5 στους 3 βαθμούς τη διαφορά και από εκεί και πέρα στις 3 τελευταίες αγωνιστικές να κοιτάξει να πάρει περισσότερους βαθμούς από ότι οι δύο ομάδες από την επαρχία, δηλαδή Καβάλα και Ολυμπιακός Βόλου, και να καταφέρει να μπει στα play-off. Πάσα για τον Κόκκι. Έχει βγει ο Φερνάντες μακριά από την εστία του. Θα κάνει και την παραπάνω τρίπλα. Διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα οι παίκτες του Άρη τρέχουν γρήγορα με τον Νέτο. Μήπως και καταφέρουν να πετύχουν. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Νέα απομάκρυνση από τον Γεωργιάδη. Πλάγιο άδικο. Ο Φερνάντες έχει γυρίσει στην εστία του. Και αυτά τα δευτερόλεπτα που περιμέναμε το κάτι διαφορετικό δεν ήρθε. Ξαναγυρίζουμε πάλι στην ροή με τις πολλές πάσες, τα πολλά λάθη
περιμένοντας να δούμε κάτι καλό από τον Πάρκερ. Αλλάζει για τον Παπαδόπουλο. Κίνηση από τον Γεωργιάδη. Εκεί θα πάει η μπάλα. Έχει μπροστά τον Καζναφέρη. Γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο. Πάρκερ. Και πάλι για τον Παπαδόπουλο. Μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γυρίζει για τον Ταλέτο. Shoot out. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Πανσεραϊκό. 8 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης με τον Νταλέ. Εδώ βλέπετε και πάλι την κίνηση των παικτών με τον Παπαδόπουλο και τον Πάρκερ. Ο Παπαδόπουλος θα μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Την κατάλληλη στιγμή θα γυρίσει τον Νταλέ. Θα πιάσει το αριστερό σου την μπάλα έξω από την εστία του Χουάνμα στο 82. Άλλωστε, ό,τι έχει σημειωθεί ως καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτή η φάση με τον Νταλέ και το δοκάρι του Καστίγιο στο 61. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που κράτησε και σε αγωνία, καθώς είχαμε εναλλαγή του σκορ, αλλά και σε εγρήγορση όλους παρακολουθούν το παιχνίδι. Πάρκερ για τον Νταλέ, ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό το σούτ. Και τώρα ο Χουάνμα θα πει όχι, θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Να που στα τελευταία δύο λεπτά έχουμε δύο καλές στιγμές εδώ και πάλι. Το σούτ και με γροθιές ο Χουάνμα θα διώξει την μπάλα κόρνερ. Πολύ καλό το σούτ, πάλι από τον Νταλέ στο 83. Και τη φορά συνεργάστηκε με τον Πάρκερ. Την προηγούμενη ήταν με τον Παπαδόπουλο. Γεωργιάδη στην εκτέλεση του κόρνερ. Η απομάκρυση για τον Κόκε. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Βιάζεται με το εκτέλεση ο Καζναφέρης. Για τον Πορτίγια και τον Νέτο Καζναφέρης. Περνάει την αντίσταση του Γεωργιάδη. Προσπαθεί να περάσει και τον Διόγο. Θα πάρει το φάουλ. Συνεχίζει παρά το 3-1 και παρά το ότι θέλει μόλις 6 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι, να δίνει εντολές ο Σάκης Τσιόλης. Okay. Άλλαξε με τον Μενδρινό, χάθηκε η μπάλα, Γεωργιάδης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η λιγοστή φίλη του Άρη που είναι στο γήπεδο, αυτοί που επιτρέπονται δηλαδή να είναι, δημιουργούν μία εξέδρα σαν να έχει το γήπεδο πάνω από 3-4 χιλιάδες, επειδή είναι τα όργανα, όπως σωστά λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Αλλά Παναγιώτη, είναι σε άλλα γήπεδα, ακόμα και της Super League, που παρακολουθείς αναμετρήσεις με 3-4 χιλιάδες φίλους των δύο ομάδων και δεν γίνεται όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει σήμερα στο Κλεάνθη Βικελίδης με 100-150 άτομα. Γι' αυτό Γιάννη και επεδίωξαν οι άνθρωποι του Άρη να βάλουν την μπούλμπα, όπως λέγεται, στο Κλεάνθης Βικελίδης σήμερα, την μπάντα δηλαδή του Super 3, προκειμένου να έχει μια ατμόσφαιρα καλύτερη το παιχνίδι, να μην είναι το απόλυτο κενό, η απόλυτη ησυχία που επικρατεί στα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδια. Πάντως όλες οι ομάδες, οι οπαδοί, οι διοικήσεις πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά το τι γίνεται και το πόσο άσχημο είναι να παίζονται αγώνες χωρίς κόσμο. Και δεν λέω μόνο από οικονομικής πλευράς το τι χάνουν οι ομάδες από τα εισιτήρια, αλλά και από την ατμόσφαιρα. Είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι και για τους παίχτες. Να αγωνίζεσαι μπροστά στους οπαδούς σου ή ακόμα και στους αντιπάλους, για τη φιλοξενούμενη ομάδα μιλάω, από ότι σε άδειο γήπεδο. Δεν προάγει το ποδόσφαιρο η εικόνα ενός άδειου γήπεδου. Και το βλέπουμε δυστυχώς σε πολλά γήπεδα. Η βροχή συνεχίζεται στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το σκορ παραμένει στο 3-1. Λάθος αυτή τη φορά τον Καζναφέρη. Ο Γεωργιάδης θα κερδίσει για τον Νταλέ. Η σέντρα δεν θα περάσει αρχικά, αφού θα απομακρύνει ο Ρονάλντο Γκέρο. Έρχεται ο Γεωργιάδης να κερδίσει όμως. Και πάλι το προηγούμενο λάθος του Καζναφέρη έκανε έξαλλο τον Τσιόλη στον πάγκο. Εδώ ακούστηκαν Κολτσίδας ήταν, Παναγίδη. Πάντως ακούστηκαν εδώ οι φωνές για αυτό το λάθος. Τον Παπάζογλου για τον Βοσκόπουλο. Πάρκερ προσπαθεί να κατεβάσει
Δεν μπόρεσε όμως ο Παπαδόπουλος να συνεχίσει αυτό που άρχισε ο συμπαίκτης του. Το φάουλ είναι για τους γηπεδούχους. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου σε αυτά τα λίγα λεπτά που απομένουν, αν υπάρχουν οδηγίες από τους τεχνικούς ή τι άλλο έχει. Απλά ήθελα να επισημάνω, Γιάννη, ότι δεν έχει καθίσει λεπτό στον πάγκο Σακιτσιόλης, παρά την βροχή που πέφτει ακατάπαυστα εδώ και αρκετή ώρα. Θέλει να μάθει πράγματα, είναι το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας. Θέλει να μάθει τους παίκτες, το ακόμα μαθαίνει για τη νέα του ομάδα Σακιτσιόλης. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον πάγκο, συνεχώς να είναι όρθιος και να δίνει οδηγίες να αλλάζει πράγματα εντός γηπέδου. Είδαμε προηγουμένως να λέει στον Σακάτα να πάει αριστερά. Συνεχώς αλλάζει τη διάταξη των παικτών του σε μια προσπάθεια να βρει την καλύτερη δυνατή χημεία. Άλλωστε για τον Σακιτσιόλη δεν είναι μόνο οι προπονήσεις όπου μαθαίνει την ομάδα, είναι και οι αγώνες όπου προσπαθεί να δει τι ακριβώς γίνεται και τι μπορεί να περιμένει από τον καθένα. Όπως σωστά είπες, η μπάλα κερδίζεται από τον Νέτο, η πάσα του όμως δεν είναι αυτή που θα ήθελε ο Πορτίγια. Έτσι καταλήγει στον Φερνάντες. Ο Άρης, ο οποίος θα πάει στην Τρίπολη την επόμενη αγωνιστική, να αντιμετωπίσει τον Αστέρα. Μια ομάδα που είναι κάτω από την γραμμή του υποβιβασμού. Δούμε όμως αυτή την προσπάθεια από πλευράς φιλοξενούμενων. Δεν θα περάσει σέντρα, απομάκρυση σε πλάγιο out από τον Ρονάλντο Γιάρο. Νταλέ. Προσπαθεί, κρατάει την μπάλα και παίρνει το φάουλ. Με αρκετές δυνάμεις δίνει πολλές μάχες, πολλές φορές ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες του Άρη. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Προσπαθήσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Να μειώσει κι άλλο δηλαδή. Αρκετοί παίχτες του Άρη στο τείχος. Ο Πάρκερ θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Περίπου 4 με 5 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ με τον Πάρκερ να εκτελεί μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χουάνμα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε τα 90. Και μετά τη συμπλήρωση των 90 θα έχουμε και 3 έξτρα λεπτά των καθυστερήσεων. Ενώ είδατε και την εκτέλεση φάουλ. Γεωργιάδης κρατάει. Τώρα δείχνει ο τέταρτος τα 3 λεπτά, εδώ βλέπετε, του έξτρα χρόνου. Από τον Σίντζιτς, αλλά δεν πέρασε. Ρονάλντο Γκιάρο. Ο Νέτο δεν πάει καθόλου προς την μπάλα, καθώς ερχόταν από θέση offside και σωστά γύριζε προς τα πίσω, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να κερδίσουν. Σίντζιτς προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Παπαδόπουλο. Έχει βάλει και το χέρι του, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Τώρα θα δώσει το επιθετικό φάουλ ο Μποσκάκης. Θεωρώ όμως ότι στην προσπάθειά του να κατεβάσει την μπάλα, όχι εδώ. Εδώ είναι το σπρόξιμο που δίνει για το, πάνω στον Μίσελ. Υπήρξε χέρι. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες σε ένα παιχνίδι που βαίνει προς τη λήξη του. Ένα παιχνίδι που έχει κριθεί ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο. Και από τη στιγμή που ο Άρης κατάφερε νωρίς και να ισοφαρίσει και να προηγηθεί, πόσο μάλλον όταν στο 42 Νέτο σφράγισε με 2 γκολ διαφορά αυτή τη νίκη του Άρη. Τα πράγματα για τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ δύσκολα έως αδύνατα για να αντιδράσει. Σίγουρα
Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι προσπάθησαν πολύ από την ομάδα των Σερών. Άλλοι νεαροί. Ενώ εδώ θα δούμε και πάλι την προσπάθεια που σας έλεγα. Εδώ, βέβαια, με το χέρι κατεβάζει. Σωστά είδαμε και μακριά. Μετά από 1-2 μέτρα έκανε και το επιθετικό φάουλ. Ευχαριστώ πολύ τον συνοθέτη που είδαμε αυτή την φάση. Έλεγα λοιπόν για το Πανσεραϊκό. Οι έμπειροι προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν. Οι νεαροί παίρνουν παραστάσεις για τη νέα χρονιά. Καθώς σήμερα και μαθηματικά πλέον ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται στην δεύτερη εθνική κατηγορία, καθώς απομένουν τρεις μόλις αγωνιστικές. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Και βέβαια με πολύ ενδιαφέρον θα τα περιμένει και ο Σάκης Τσιόλης για να δει τι μπορεί να κάνει ο Άρης στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Μία από τις τελευταίες φάσεις με τον Άρη και συγκεκριμένα τον Μίσελ στην επίθεση για τον Σακάτα. Πίσω η μπάλα. Ρονάλντο. Κασναφέρης. Νεντρινός. Νέτο. Φατί. Για τον Κόκε. Θα διώξει ο Βοσκόπουλος. Νέτο. Πορτίγια. Ίσως η τελευταία επίθεση από πλευράς Άρη, καθώς συμπληρώσαμε τα τρία λεπτά και ο Βοσκάκης αμέσως μετά το πλάγιο out και την επίθεση αυτή του Άρη θα σφυρίξει την λήξη της σημερινής αναμέτρησης. Πάσα για τον Νέτο. Θα πέσει κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα. Και τώρα ο Χάρης Βοσκάκης δίνει τέλος στο σημερινό παιχνίδι που θυμίζω ότι έγινε και κλεισμένον των θυρών. Έτσι, οι οπαδοί του Άρη δεν είχαν την χαρά και την τιμή να βρεθούν εδώ και να παρακολουθήσουν την ομάδα τους να πετυχαίνει άλλη μια νίκη μετά από αυτή επί της Κέρκυρας με 4-3 την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα άλλα 3 γκολ επί του Πανσεραϊκού 3-1. Έφτασε ο Άρης τους 36 βαθμούς. Πάμε όμως στον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος έχει δίπλα του τον coach των γηπεδούχων, τον Σάκη Τσιόλη. Παναγιώτη. Πράγματι λοιπόν, ο Σάκη Τσιόλη δίπλα μας. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στον πάγκο του Άρη με ανατροπή, κύριε Τσιόλη. Ναι, νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι πήραμε τρεις βαθμούς. Σταθεροποιηθήκαμε, αν μη τι άλλο, και φύγαμε από τις αυτές άσχημη βαθμολογική θέση που ήταν ο Άρης. Νομίζω ότι αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι πέρα από τους βαθμούς, βέβαια, που είναι το ζητούμενο, είναι η αντίδραση μετά το 0-1. Νομίζω ότι η ομάδα σε αυτό το διάστημα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Και στη συνέχεια, βέβαια, κοντρολάροντας το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι πήραμε μια δίκαια νίκη. 4 στην Κέρκυρα και 3 απόψε, το όλον 7. Από μια ομάδα που δεν έβαζε γκολ. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να εκφράζεται από την επιθετικότητά του. Έτσι θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε και να δουλέψουμε. Γιατί ο κόσμος δικαιούται, η ιστορία του Άρη δικαιούται να έχει μια ομάδα περισσότερο επιθετική. Και αν μη τι άλλο, να ευχαριστεί για το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Σάκη Τσιόλη. Και νομίζω ότι εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε, ότι ο Άρης πρέπει να εκφράζεται από την επιθετικότητά του. Γι' αυτό ακριβώς ο Άρης εκεί προσπαθεί να τίνει την ομάδα ο Τσιόλης στην επίθεση. Έχει πετύχει 7 γκολ στα τελευταία 2 παιχνίδια, 2 νίκες. Ο Άρης, ο οποίος φτάνει τους 36 βαθμούς, κυνηγάει την 5η θέση στην βαθμολογία. Και για να συνοψίσουμε, το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα γκολ του Πανσεραϊκού στο 3ο λεπτό από τον Πάρκερ. 12 λεπτά κράτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπομπαντίγια στο 15 έκανε το 1-1. Από εκεί και πέρα, 2 γκολ του Καστίγιο στο 39 και του Νέτο στο 42 έκλεισαν το σκορ από το πρώτο ημίχρονο στο 3-1. Αυτό ήταν λοιπόν και το τελικό σκορ εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης σήμερα στο παιχνίδι του Άρη με τον Πανσεραϊκό. Ένας Άρης που είδε τον Μπομπαντίγια να τραυματίζεται, να φεύγει από το πρώτο μέρος. Όπως μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Στεφάνου, θα μείνει για μία εβδομάδα εκτός αγωνιστικών χώρων. Όμως το θετικό για την γηπεδούχο ομάδα είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις την επόμενη εβδομάδα, καθώς αγωνίζεται η εθνική Ελλάδος και παράλληλα όλες οι εθνικές. Ενώ βλέπουμε και τα γκολ εδώ, το πολύ όμορφο γκολ από τον Πάρκερ, το 1-0 στο 3. Έτσι, ο Μπομπαντίγια θα είναι στη διάθεση του Τσιόλη για το επόμενο παιχνίδι μετά από 15 μέρες στην Τρίπολη. Ο Άρης, ο οποίος ισοφάρισε στο 15, εδώ η πολύ ωραία προσπάθεια του Μπομπαντίγια, απέφυγε τον Βοσκόπουλο, σούταρε απέναντι στον Φερνάντες, δεν του άφησε περιθώρια αντίδρασης, ισοφάρισε 1-1 στο 15. Μπομπαντίγια, ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα τραυματίστηκε. Στο 31ο λεπτό έχουμε εδώ ο Κόκε, ο οποίος βλέπει την κίνηση του Καστίγιο, θα του δώσει την μπάλα, εύκολη δουλειά για τον Νέρι.